πολύ καλημέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Λίμπερο 107,4, συμπολίτες, 8 λεπτά μετά τις 12. Ξεκινάμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 η ώρα. Να συζητήσουμε για ό,τι είδαμε το Σαββατοκύριακο, για αυτά που έρχονται. Να ακούσουμε και εσάς και φυσικά το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου μετά τη 1:30. Πολύ τον γκολ, ρε Άκη. 8 γκολ οι ομάδες μας, χωρίς να φάνε ούτε ένα. Ποδοσφαιρομάνα Θεσσαλονίκη. Τρέμει το ΠΟΚ. Τρέμει το σύμπαν. Έδειξε τα δόντια του ο Άρης. Εν όψη Τετάρτης, λέω εγώ. Μουγκοθόδωρος. Αυτό που είδαμε δεν ήταν ο Άρης, ήταν ο Άρης B. Ο Άρης B, όντως. Ναι, ρε φίλε. 9 εν 10 αλλαγμένη. Θα το αναλύσουμε αυτό. Έχω μια ποδοσφαιρική εξήγηση. Μην την μπει κιόλας γιατί κατάλαβα τι θες να πεις. Όχι. Δεν ζήλεψε. Όχι, τον δεν. Αρχιτέκτονα. Όχι. Δεν θα έβαζα σε κουβέντα για τον Άρη ή άλλες ομάδες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όχι, αυτό είναι unfair. Άλλον προπονητή. Όχι, δεν θα το έκανα. Όχι. Mm-hmm. Μπες στο mate90.com και μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Να τα πάρουμε από την αρχή. Σάββατο, Super League. Ατρόμητος Όφι 1-1. Δεν θα σταθείς εδώ? Όχι, κοντοστάθηκα λίγο, αλλά θα μπούμε όλη την αγωνιστική και μετά θα κάνουμε συζήτηση για ό,τι θέλεις. Λαμία Πανσεραϊκός 0-2. Πολύ σημαντική νίκη για τον Πανσεραϊκό. Για τον Ατρόμητο δεν κάνει στάση, εδώ κάνει στάση. Πες τα. Τι? Τέτοια. Αθλητική Κυριακή. Ναι. Γίνε Ευαγγελής Φουντουκίδης και μετά κάνε την ανάλυση που θες. Ενημέρωσε τον κόσμο. Κυριακή. Δηλαδή. Πανετολικός Άρης 0-4. Κηφισιά Ολυμπιακός 2-3. Αστέρας Τρίπολης Βόλος 1-0. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννα 4-0. Βαθμολογία. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς. ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 39. Ολυμπιακός με 35 στην τέταρτη θέση. Πέμπτος ο Άρης με 30. Έκτος ο Αστέρας Τρίπολης με 26. Έβδομη θέση ο Ατρόμητος 23. ΠΑΣ Γιάννα 21. Πανσεραϊκός 18. Όφι 17. Πανετολικός και Βόλος 14 βαθμούς και στην τελευταία θέση τη μοιράζονται ο ΠΑΣ Γιάννα και η Κηφισιά με 12 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική: Λαμία Κηφισιά, ΠΑΣ Γιάννα Πανσεραϊκός, Όφι Πανετολικός, Βόλος ΠΑΟΚ, Ατρόμητος ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης και Άρης Ολυμπιακός. Κυριακή το Βόλος ΠΑΟΚ 4 η ώρα, Κυριακή το Άρης Ολυμπιακός στις 8:30. Πάμε τώρα να σταθούμε. Να κοντοσταθούμε ή να σταθούμε στα παιχνίδια. Να σταθούμε. Πριν πάμε στα παιχνίδια, ναι, όμως να πούμε 100 χρόνια συμπλήρωση ΑΕΚ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι. Έτσι. Αλλά ρε φίλε. Και το σήμα θα πεις. Και το σήμα. Πολύ άσχημα. Πολύ το χάλι. Πολύ το χάλι. Ιδίως το σήμα. Καταρχάς, να τους ενημερώσει κάποιος εκεί στην ΠΑΕ Άρης. Στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Είδες, ΠΑΕ Άρης θέλω να πούμε αργότερα. Στην ΠΑΕ ΑΕΚ, ότι όταν υπάρχουν επαιτειακές εμφανίσεις, έρχεσαι στη συνεννόηση με τον χορηγό και βγαίνει η χορηγία στην επαιτειακή. Παντού σε όλο τον κόσμο έτσι γίνονται. Ναι. Τέλος πάντων, η ομάδα η οποία κατ' εμέ, έτσι, έχει βγάλει την καλύτερη ποδοσφαιρική φανέλα, η επαιτειακή της ήταν ένα μάτσο χάλια. Πολύ. Πολύ και το διαβάζω και το ακούω κιόλας από φίλους της ΑΕΚ. Έτσι, και το σήμα. Μπορεί... Από την ΑΕΚ που νιώθει, μας έχει δείξει το παρελθόν, περίμενα κάτι καλύτερο για τα 100 της χρόνια. Στα 100 της χρόνια που είναι και συγκυρία το ότι παίζει σε καινούριο γήπεδο. Και γιορτάζει αυτή την σημαντική επέτειο για κάθε ομάδα, τα 100 χρόνια, στο καινούριο της σπίτι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν στην ΑΕΚ ασχολούνται με άλλα θέματα, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά ή διαιτητικά.
και δεν ρίξαν και τόσο βάρος στην οργάνωση αυτής της επετείου. Γιατί ο Αλμέιδα τη σχεδίασε τη φανέλα και ο Λιβάη Γκαρσία. Όχι, αυτό λέω. Μπορεί να μην ασχολούνται στην ΑΕΚ. Όχι, υπάρχει αυτά εδώ. Τμήμα μάρκετινγκ, να είχαμε να λέγαμε. Και αυτά. Μπορεί όλος ο οργανισμός ΑΕΚ να δουλεύει όλος για άλλα θέματα. Mm-hmm. Και να κάνουν επίδειξη ισχύως και δύναμης εδώ και αρκετό καιρό, ιδίως με το που μπήκε το 2024. Βλέπουμε αυτή την επίδειξη δύναμης να είναι πιο εκοφαντική. Γιατί την είδες χθες? Είδα τα στιγμιότυπα όλα. Εκτεταμένα στιγμιότυπα. Είδες επίδειξη ισχύως όπως το Καραϊσκάκι? Είδα, ναι. Όχι στο βαθμό που είδαμε στο Καραϊσκάκι, αλλά. Εγώ από άλλον είδα επίδειξη ισχύως χθες. Από ποιον? Τον από το Μούλο 8. Επίδειξη ισχύως από τον Παναθηναϊκό? Ως προς τι? Ως προς τη διαιτησία. Για ποιο λόγο? Για την ΑΕΚ δηλαδή. Γιατί να φωνάζει του Βέρμπιτσι? Γιατί να φωνάζει ο Παναθηναϊκός και όχι η ΑΕΚ? Κοίτα. Δεν νομίζω ότι ευνοήθηκε κάποια ομάδα. Αν δεν ευνοήθηκε κάποια, δεν ισχύει ότι έκανε επίδειξη ισχύως χθες η ΑΕΚ. Ναι. Το ότι προσπαθήσαν και οι δύο να κάνουν επίδειξη ισχύως, το επιδιώξαν, φαντάζομαι. Χωρίς αυτόν, δηλαδή, αν βγάλεις τον διαιτητή από το παιχνίδι, πάλι ισοπαλία για μένα θα έλεγε. Αν δεν έκανε βέβαια και το τάκλιν το μαγικό ο Βαγιανίδης στο τέλος. Έτσι, εκεί που ο Παναθηναϊκός ήταν με το ένα πόδι να πάρει το τρίποντο, κόντυψα να μην πάρει ούτε ένα βαθμό. Ναι, στη στιγμή. Εγώ αυτό θα, αυτό θα το χρεώσω εγώ στον Τέριμ όμως. Εντάξει, ο Τέριμ έχει αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού. Έχει είναι αλλάξει, αλλά έκανε λάθη. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό. Αλήθεια. Και καλό σκοτ. Και ψυχολογικά. Και ο Γιωβάνοβιτς. Mm. Καλό σκοτ. Αλλά συνεχίζει να μην κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Γιατί κάποιοι αποθεώνουν τον Τέριμ. Δύο ισοπαλίες έχει στα τέρμπι ο Παναθηναϊκός. Με Τέριμ. Δεν έχει κάνει ακόμα νίκη. Η εικόνα του όμως είναι καλή. Και στα δύο ντέρμπι αυτά. Τι να την κάνει την εικόνα? Αυτό το αποτέλεσμα. Στην οικονομία μετράει. Του πρωταθλήματος στο τέλος χρονιάς δεν θα πούν για την εικόνα. Και η ΑΕΚ παραμένει αίτητη σε ντέρμπι. 14ο σερί. 14 τελευταία. Έχει κάνει ήττα από τον Ολυμπιακό. Ναι, 14 σερί. 14 σερί. Εντάξει. Μια ομάδα η οποία αρνείται να χάσει. Ακόμα και στην κακή τη ημέρα. Θετικό αποτέλεσμα αυτό. Δεν ξέρω για τον ΠΑΟΚ, αλλά για τον Άρη είναι πολύ θετικό. Θα ήταν τελείως διαφορετική η ΑΕΚ με ήττα την Κυριακή. Και στον ΠΑΟΚ το χάρηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό, την ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν ήθελε νίκη κανενός. Και γιατί άσο? Γιατί πρέπει. Πάλι η θεωρία λέει ότι πρέπει κάθε ομάδα να παίρνει ένα βαθμό και όχι τρεις. Πάντα στα ντέρμπι, όταν εσύ είσαι. Έχεις ενδιαφέρον, σε ευνοεί το χ. Ακριβώς. Γιατί χάνεται ένας βαθμός. Δύο. Ένας βαθμός στο σύνολο. Δεν μοιράζονται τρεις. Ναι, μοιράζονται δύο. Δεν κερδίζει κάποιος τρεις βαθμούς. Ναι. Κερδίζει ένα. Άρα κάθε ομάδα χάνει δύο βαθμούς. Εντάξει, ένας και ένας δύο χάνει το τρίτος. Ναι, εντάξει, παίρνουν όμως και οι δύο από ναι, ένα. Σωστό. Ναι, το χ είναι το καλύτερο. Κανονίστε στα 4-5 επόμενα ντέρμπι, άμα ρίξουν χ, μπορεί να έρθει κι άλλος. Συνδιεκδικητής. Να μπει κι άλλος. Σφίνα. Πέρσι, εγώ θυμάμαι ομάδα η οποία έχει 9 βαθμούς από την κορυφή και πήγαινε για πρωτάθλημα. Σωστό. Πολύ σωστό. Στο χέρι του Άρη είναι, μάλλον στα πόδια του Άρη, να κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Άρης φτιάχνει DNA φέτος. Τι με κοιτάτε έτσι, κύριε Παπαδομανολάκη? Όχι, μ' αρέσει εγώ που το βλέπω αυτό. Φτιάχνει DNA για τον χρόνο να ξεκινήσει να κάνει πρωταθλητισμό. Μακάρι. Μπαρντών. Ατρόμητο σόφι. Το μακάρι που. Το μακάρι. Εγώ χαίρομαι να είναι ο Άρης ψηλά. Αλλά να είναι πιο κάτω από τον ΠΑΟΚ. Α, τώρα το ολοκλήρωσε. Όχι, ευθέως. Το έχω πει πολλές φορές. Ναι, ναι, μπορεί να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ και συνέχεια δεύτερος ο Άρης. Μακάρι. Καλό θα είναι και για την πόλη μας, καλό θα είναι και για τον ανταγωνισμό, καλό θα είναι και για το ραδιόφωνο. Όπως η ζωή, έτσι και ο αθλητισμός, και δει το ποδόσφαιρο, είναι ρόδα, είναι τροχός. Σωστό, έχει πολύ τα σωστό. Πάνω και τα κάτω. Έτσι. Ακόμα και αυτοί που θέλουν να επιχειρήσουν ή επιχειρούν τρεπήματα, κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός. Μην το πεις το υπόλοιπο. Θέλω τίποτα. Γιατί ισχύει και αυτό. Πάμε, ατρόμητος είπες. Ατρόμητος όφι, έγινε μια φάση, το γκολ το οποίο μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, αρκετά, 5-6 χρόνια πίσω. Πριν τοποθετηθεί ο κύριος Ρασβάν, σε γύρισε σένα, δηλαδή με το που το είδες στο Σαββάτο. Ναι. Και, τι σου ήρθε στο μυαλό δηλαδή? Δεν μ' αρέσει να κάνουμε κουβέντα για προηγούμενα χρόνια, άμα, αλλά μας δίνονται οι αφορμές όμως. Μας δίνονται αφορμές. Από δηλαδή, ποιους μας δίνεται η αφορμή? Από αυτά που βλέπουμε. Όχι. Δηλαδή γίνονται κάποιες φάσεις που σου θυμίζουν κάποιες φάσεις του παρελθόν. Ναι. Έχει γίνει πολλές φορές. Εσύ και η πάρτι σου. Πώς λέμε, απέναντι από τον καθρέφτη, απέναντι από την τηλεόραση που ήσουν, έκανες κάποιες φάσεις. Όσοι ασχολούνται, ρε παιδί μου, και σε παίχτες μπορεί να ήρθε. Στο λεπτό σταματάει. Ήρθε μετά από 24 ώρες κάποιος να μας το θυμίσει. Ναι. Ο οποίος έκρινε σκόπιμο μετά από 6 χρόνια. Ερωτήθη, δεν το έκανε μόνος του. Ερωτήθη. Δεν έκανε τοποθέτηση μόνος του.
Ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο. Ναι. Και ρωτήθηκε το παλικάρι. Ναι. Και η αντίδρασή του ήταν αυτό που είπε, ότι και εμείς το βάλαμε αυτό το γκολ, μας δόθηκε ένα. Μας κλάπηκε ένα πρωτάθλημα. Από τον γκολ αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς για μένα δεν είναι πανομοιότυπα τα γκολ. Ένα το κρατούμε. Γιατί? Για μένα δεν είναι. Δεν είναι κανένα γκολ πανομοιότυπο με κανένα άλλο. Αυτό είναι νόμος. Αλλά για μένα δεν είναι ίδιες φάσεις. Ακόμα όμως και αν είναι ίδιες φάσεις, να δεχτούμε αυτή τη θεωρία. Για μένα ο παίκτης πιο πολύ επηρεάζει τώρα. Παρά ο τέτοιος ο Βαρέλα. Να δεχτούμε τη θεωρία ότι είναι ίδιες οι φάσεις. Mm. Όπως ισχυρίζεται ο αρχιτέκτονας της προπονητικής. Ναι. Έτσι. Στρατηγός, ό,τι θες. Όχι, στρατηγός άλλος, είναι αρχιτέκτονας. Λοιπόν. Είναι λάθος η απόφαση του Σάββατο. Είναι offside. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω και μαζί σου. Και έχω πολλά ερωτηματικά, γιατί στην Τούμπα δεν υπήρχε VAR. Okay. Άσχετα που η απόφαση πάρθηκε με VAR χωρίς να υπάρχει VAR. Ναι. Στην Τούμπα. Ουσιαστικά, γιατί η απόφαση του διαιτητή και του υπόπτη φεύγουν στη σέντρα. Είναι γκολ και μετά το ακυρώνουν. Το Σάββατο πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ. Επειδή κάνει και ο βαρίστας και ο διαιτητής λάθος, δεν σημαίνει ότι παίρνουμε το λάθος, το υιοθετούμε και στηρίζουμε κάτι μετά από 6 χρόνια πάνω σε ένα λάθος. Είναι λάθος. Για μένα το γκολ του Σαββάτου. Το γκολ του Σαββάτου πιο πολύ επηρεάζει ο παίχτης που είναι πάνω στο δοκάρι δίπλα. Πιο πολύ επηρεάζει τη φάση παρά την επηρέαζε ο Βαρέλα σε εκείνο το παιχνίδι. Που σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο. Πώς μου κόλλησε ο Βαρέλα σήμερα. Σε εκείνο το παιχνίδι. Μήπως έχει καμιά επιστροφή. Όχι, δεν νομίζω. Να. Υπάρχει και πλάνο όμως από την 5. Τη θύρα 5. Τι, δεν υπάρχει πλάνο. Πλάνο υπάρχει, δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει σε πολλά παιχνίδια. Άμα το δει από θύρες σαν τη 2 στο Χαριλάου, σαν την 5. Είναι στην ευθεία σαν την 5 στο. Δεν είναι στην ευθεία, δεν μπορεί να είναι στην ευθεία. Όταν μπήκε, βάλανε γραμμή σε αυτό εδώ. Ναι. Και είναι offside με τη γραμμή εκείνη. Δεν το έχω δει το με γραμμή, πλάνο, να σου πω το πλάνο. Το πλάνο από την κερκίδα διαφέρει. Διαφέρει, παραμορφώνει. Γιατί δεν είσαι παραμορφώνει, στην ευθεία. Παραμορφώνει. Τώρα από ένα κινητό. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το τηλεοπτικό. Γιατί τι, άλλη φωτογραφία βγάζει το κινητό, άλλη φυσικά, κάμερα. Φυσικά. Α, βγάζει τους παίχτες σε άλλη θέση. Τι κινητό είναι αυτό? Αμφιβόνιο. Όχι, το οποιοδήποτε. Εγώ είδα τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν τεχνικά το κινητό βγάζει άλλες φωτογραφίες. Ναι, δεν μπορούμε να σταθούμε από την κερκίδα. Τέλος πάντων. Τώρα ανοίγουμε μία συζήτηση και δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ναι. Αυτός που την άνοιξε για κάτι το οποίο έγινε αυτός πριν 6 χρόνια. Φταίει βασικά, όχι αυτός που την άνοιξε. Όχι. Ο οποιοδήποτε μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει σε μια συνέντευξη. Αυτός που ρώτησε δεν πειράζει δηλαδή. Τον αθώνεις. Δεν τον αθώνω, αλλά μπορείς να κάνεις ό,τι ερώτηση θέλεις. Mm. Η απάντηση όμως για μένα θα μπορούσε να ήταν εντάξει, περσινά ξανά στα φίλια πάμε παρακάτω. Πρώτοι είμαστε εντάξει. Έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό. Εδώ και 6 χρόνια. Συνεχίζουμε δηλαδή την ίδια καραμέλα. Καλά λέει ο φίλος μου Ζαγόρας, ο Κρυσάβας. Έχει κουράσει αυτό ρε παιδιά. Ναι, όταν βλέπεις όμως από την ΑΕΚ, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα να παίρνει διαιτητικά σφυρίγματα. Και να υπάρχει αλλίωση πρωταθλήματος, όπως λένε άλλοι, δεν το λέω εγώ. Γιατί να μην σταθείς και σε θέματα διαιτησίας. Αλλίωση πρωταθλήματος. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, αν σήμερα βγει η ΚΕΔ και πει ότι το γκολ του Σαββάτου ήταν λάθος. Ότι δόθηκε γκολ. Ναι. Είναι offside. Στη συνέντευξη τύπου που θα κάνει την τρίτη εν ώψη αγώνα κυπέλου. Θα ερωτηθεί και θα πει ότι αφού είναι λάθος. Θα πει ότι για μένα δεν είναι λάθος. Τότε. Τι λέμε δηλαδή, αναμασάμε 6 χρόνια τα ίδια πράγματα. Ο καθένας κάνει την κρίση. Η ομάδα σου είναι πρώτη. Μετά από μια κακή παρένθεση στο Χαριλάου, συνεχίζεις τη θετική εικόνα που έχεις δείξει εντός 4 γραμμών. Μην ασχολείσαι με κάτι που έγινε πριν 6 χρόνια. Και τότε βγήκε η UEFA, που είναι από τις λίγες φορές που η UEFA. Πώς το είπε, γκρίζα ζώνη. Ναι. Που έχει δίκιο. Και έχουν γίνει νομίζω και σεμινάρια πάνω σε αυτή τη φάση. Που δεν μας είπαν όμως το αποτέλεσμα του σεμιναρίου. Και γκολ να έδινε ποια τότε. Είναι η σύσταση και του UEFA. Γκολ να έδινε τότε. Ακόμα και μέχρι σήμερα η ΤΣΑΕΚ θα λέγανε γι' αυτό εδώ. Και offside που δόθηκε ακόμα και σήμερα. Όχι η πλειοψηφία του ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν και κάποιοι το κάνουν θέμα. Είναι πραγματικά γκρίζα ζώνη. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Και ο διαιτητής το μόνο μεμπτό είναι. Πότε μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση του διαιτητή όμως. Δεν ποτέ, πρέπει κάποια στιγμή ποτέ, να ξεφύγουμε από την κρίση του διαιτητή. Ποτέ. Μόνο στην εποχή του 5G, όταν πάρουμε τους κανονισμούς ποδοσφαίρου ναι, και τους βάλουμε σε ένα κεντρικό λογισμικό, σε ένα λογισμικό, πάψουμε να έχουμε linesman
τέταρτους και το ένα και το άλλο. Και το έχουμε μηχάνημα. Έναν διαιτητή μέσα, ο οποίος θα έχει αποκλειστικό στα αυτή του και θα του λέει τι ότι, κάνει, ό,τι κάνει το εξελιγμένο VAR. Μόνο τότε θα πάψει να απλώς έχει κρίση. Απλώς θα δείχνει, ρε παιδί μου, τι είπε. Ακόμα και το VAR που είναι πολύ μπροστά, με το VAR πάμε, δηλαδή έχουμε κάνει βήματα, είναι στην κρίση του διαιτητή, ρε φίλε. Και πήγε στο VAR. Και το χειρίζονται το VAR. Όπως θέλουν. Άνθρωποι, οι γραμμές στην Κεσαριανή για άλλη μια φορά είναι. Για τα πανηγύρια. Δεν ξέρω γιατί στην Κεσαριανή οι γραμμές, μήπως ευθύνεται το γήπεδο. Οι κάμερες του γήπεδου, θέλω να πω. Οι κάμερες σίγουρα ευθύνονται. Εγώ γιατί δεν έχω δει κάμερα να είναι στην ευθεία. Πολλωστή φορά. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Όταν ένας άνθρωπος και δύο διαιτητές πρέπει να πάρει μια απόφαση μπροστά στο VAR, εντάξει ρε φίλε, το VAR υπάρχει ανθρώπινο χέρι εκεί που βάζει γραμμές, υπάρχει κρίση του διαιτητή και πάντα θα έχουμε αυτά. Αντί να πούμε ότι έχει καλυτερεύσει η ζωή μας και δει το ποδόσφαιρο με τη χρήση του VAR, ψάχνουμε να βρούμε θέματα. Έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το offside του Μαωρίσιο είναι όντως, όπως είπε η UEFA και έχει δίκιο, από τις ελάχιστες φορές που η UEFA έχει δίκιο, γκρίζα ζώνη. Και ναι, θα έχει δίκιο και όχι, έχει δίκιο. Το γκολ του Ατρομήτου είναι offside. Αν θέλουμε να πούμε ότι είναι πανομοιότυπη η φάση, συγγνώμη Ρασβάν, ήταν offside. Εσύ αποφασίζεις. Ερώτηση. Σε σένα, αν και εικάζω την απάντησή σου. Είσαι εσύ ο Κομίνης σε εκείνο το παιχνίδι. Και δεν έχεις VAR. Δεν είχε VAR εκείνο το αυτό παιχνίδι. Λέω. Να το και δεν έχεις VAR. Ναι. Το μετράς τον γκολ. Εμένει στην αρχική σου απόφαση. Δεν κρίνω αν πήρε την απόφαση και την πήρε πίσω. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Ναι. Χωρίς χρήση VAR. Με VAR. Με VAR δεν θα το μετρούσα. Δεν θα το μετρούσα. Θα πήγαινε στο VAR, θα το έβλεπε και δεν θα το μετρούσα. Για μένα είναι offside. Ναι. Για μένα λάθος δεν μέτρησε τον γκολ, γιατί το έχει υποδείξει γκολ και ο βοηθός και ο Κομίνης. Άρα έχω ερωτηματικά πώς άλλαξε η απόφαση. Ναι, δεν το συζητάω εγώ αυτό. Εγώ τη φάση. Μόνο με τη χρήση του VAR μπορείς να ακυρώσεις εκείνο τον γκολ. Στο live δεν ακυρώνεται. Άρα θα ακύρωνες. Εκτός αν είναι γάτα ο βοηθός. Θα ακύρωνες και το χτεσινό γκολ της Κηφισιάς. Με το VAR, ναι. Ναι. Με αυτό θα το ακύρωνα. Ναι. Και μιλάμε για τον γκολ το 1-2. Ναι. Στο τέλος του ημιχρόνου που κάνει ο παίχτης της Κηφισιάς, μαζεύεται και όλος για να μην τον βρει μπάλα. Ναι. Εδώ είναι τώρα η ένσταση μου ότι σε αυτό το γκολ που μιλάμε τώρα της Κηφισιάς είναι η μπάλα, ο παίχτης και μετά ο τερματοφύλακας. Ενώ στην περίπτωση του Μαωρίσιο είναι η μπάλα, ο τερματοφύλακας και πίσω του είναι ο Μαωρίσιο. Εδώ είναι μένα η ένστασή μου. Για να το κλείσω. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο τερματοφύλακας ενοχλείται από την παρουσία ενός παίχτη που είναι πίσω του. Για να το κλείσω από τη μεριά μου, λοιπόν, ο παίκτης του Όφη πάει να αποφύγει την μπάλα. Ναι. Αυτό που βλέπουν τα δικά μας. Μαζεύει τα πόδια του, ναι. Ο Μαωρίσιο, με αυτό εδώ το σπατγκάτο στον αέρα που πάει να κάνει, πάει προς την μπάλα. Εκεί υπάρχει διαφορά για μένα. Χωρίς VAR. Δεν ενοχλεί όμως τον τερματοφύλακα. Φαίνεται ότι τον ενοχλεί. Αυτό που έκανε. Ίσως ο Μπάρκας τότε πήγε να πέσει προς το Μαουρίτσιο για να φανεί ότι ενοχλήθηκε. Παίζει και αυτό. Τώρα σε κλάσματα δευτερολέπτου να σκέφτηκε να κάνει όλο αυτό. Φυσικά. Ναι. Τερματοφύλακες πρέπει να το έχουν αυτό. Γιατί δεν τον έχει ικανό τον Μπάρκα? Πολύ ικανό τον έχω. Σαν τερματοφύλακα, ναι, αλλά να σκεφτεί αυτό τώρα που είπες. Στα για κλάσματα δευτερολέπτου. Για να είσαι καλός τερματοφύλακας πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Μακάρι να είναι τόσο ξυδερχής και να το κάνει. Να τον ξαναδούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εύκολα. Πάμε στα της Κηφισιάς λίγο πριν το διάλειμμα για να μπούμε μετά στα των ομάδων εδώ της Θεσσαλονίκης. Εικόνες από το μέλλον. Εικόνες από το μέλλον. Ναι. Τώρα, σε 1-1,5 μήνα θα είναι αυτή η εικόνα. Να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός από παιχνίδι. Ναι, από την Τούμπα. Είναι η προθέρμανση που κάνει, δεύτερη φορά. Πρόβα. Δεύτερη. Ναι. Στην Τούμπα θα γίνει αυτό γιατί θα έχει, είναι και κλεισμένο. Έτσι. Ποιο φαίνεται. Είναι και κλεισμένο. Θα είναι με κόσμο. Δεν θα είναι και κλεισμένο όπως είναι αυτά εδώ. Με κόσμο θα το κάνει αυτό για να τσιμπήσετε εσείς. Ελπίζω να μην βρεθεί κάποιος που θα τσιμπήσει, αν και θα είναι δύσκολο σε 30.000 κόσμο ένας να μην βρεθεί κάποια, να μην βρεθεί. Γιατί τόσα χρόνια είχατε να αντιμετωπίσετε μόνο τον Καραπαπά. Εντάξει, ήταν και ο συγχωρημένος ο Σάββας, αλλά ο Αλέξης είναι έτυφωτος μπροστά. Έτυφωτος. Αλλίωση αποτελέσματος. Όταν ένα παιχνίδι βγαίνει διπλό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλίωση αποτελέσματος. Μόνο για αλλίωση σκορ. Να ενημερώσουν κάποιοι τον δικηγόρο, τον μεγάλο δικηγόρο. Αποτέλεσμα είναι το διπλό. Μην τα λες αυτά γιατί μπορεί να σου κάνει καμιά προφορική μήνυση. Αλλίωση σκορ ίσως. Αποτελέσματος δεν υφίσταται. Εκτός αν έλεγε, εννοούσε ότι έπρεπε να έρθει άσο ή χ. Γιατί ήρθε διπλό, άρα δεν αλλοιώθηκε κάτι. Σωστά. Αδικήθηκε ο Ολυμπιακός χθες.
Κακός διαιτητής νομίζω. Κακός βαρίστας. Κυρίως βαρίστας. Του Ρέτσου είναι κανονική κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς τους διαιτητοπατέρες που λένε ανεβαίνει πάνω του και υπάρχει ερωτηματικό εάν τη δεύτερη κόκκινη κάρτα, αν τη δεύτερη κάρτα στο Ρέτσο τη δίνει για το μαρκάρισμα ή για τα γαλλικά που λέει στο διαιτητή. Δεν σε αυτό δεν στάθηκε κανείς. Το φύλλο αγώνα. Ναι, σε αυτό δεν στάθηκε κανείς. Θέλουμε να δούμε το φύλλο αγώνος. Mm-hmm. Είναι δικαιολογημένοι κατ' εμέ. Αν και έχω την εντύπωση ότι τα γαλλικά του είναι μετά την υπόδειξη για κίτρινη, για δεύτερη κίτρινη. Όχι, 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 όχι. Με το που σφυρίζει το φάουλ αρχίζει και του ρίχνει. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα έχω ερωτηματικό. Πάντως, δεν μας το διευκρίνησαν αυτό οι φωστήρες. Η δεύτερη κίτρινη είναι ορισμός της κάρτας. Δεν υπάρχει συζήτηση για το αν είναι στο ίδιο ημίχρονο ή για το ότι έδωσε την προηγούμενη κίτρινη, άρα έπρεπε να σκεφτεί να δώσει τη δεύτερη. Όχι. Υποσημείωση τώρα δεν υπάρχει. Το είναι ο κανονισμός. Κανονικό γκολ στο ατρόμητο Σόφι λέει και. Μάλιστα. Είδες, μας ακούνε. Αυτό λοιπόν, η κάρτα δεν συσχετίζεται ούτε αν είναι στο πρώτο λεπτό. Έλα, ρε, στο πρώτο λεπτό λέει έβγαλε κίτρινη κάρτα, δεν κατάλαβα. Η εφαρμογή του κανονισμού έχει να τι κάνει. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Παπαδομανολάκη. Μετά από 14 χρόνια πέφτει ένας μύθος στην πόλη. Γιατί? Συνεχίζετε το πρόγραμμά σας. Ναι, για μένα σου λέω. Για μένα προσωπικά τώρα. Ναι. Δεν εκφράζω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε εσένα, ούτε τον Λίμπερο. Όχι για σένα. Εγώ, έτσι, η δικιά μου άποψη. Έτσι είναι, ρε φίλε, οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου. Δεν έχει σημασία το 30 δευτερόλεπτο με τον 29 λεπτό. Ούτε αν έδωσε άλλη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο στον ίδιο παίχτη. Δίνει και στο επόμενο λεπτό. Δεν κατάλαβα. Ούτε είναι πόσα πέναλτι έχει σφυρίξει ήδη. Έλα, δύο πέναλτι και τρίτο του έδωσε. Και 8 να του δώσει. Κάθε φάση στο ποδοσφαίρο είναι διαφορετική και δεν παίζει ρόλο το χρονόμετρο. Για μένα είναι και οι δύο κάρτες του Ρέτσου. Είναι χτύπημα στο πρόσωπο. Άσχετα αν έχει πρόθεση ή βίαιο. Είναι κάρτα. Επαφή αντικανονική με το κεφάλι του αντιπάλου είναι κάρτα. Τελεία και παύλα. Ούτε με νοιάζει αν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα, ούτε όλες οι άλλες συζητήσεις που γίνονται. Ας πρόσεχε ο Ρέτσος. Να ήταν πιο προσεκτικός στα μαρκαρίσματά του, όπως να ήταν και προσεκτικός ο Μπιανκόνι όταν πηδάει στην περιοχή να κάνει κεφαλιά, να μην έχει το χέρι λες και κάνει ύπτιο. Δεν γι' αυτό λοιπόν. Ναι, λέω ρε παιδί μου, να είναι γενικά προσεκτική. Για τα ακυρωθέν γκολ διαμαρτύρεται. Εντάξει, το γκολ του Ελαραμπή που ακυρώνεται είναι γελίες οι γραμμές που μπαίνουν. Εντάξει, δηλαδή ένα παιδάκι δημοτικού να του δείξει αυτό. Οι γραμμές είναι. Δεν υπάρχει. Που εγώ λέω ότι και με τις γραμμές να μπαίναν σωστά. Εγώ πάλι offside το είδα. Και εγώ έτσι το βλέπω. Είναι με γυμνό μάτι, πριν εκεί, μπουν οι γραμμές το είδα. Ναι, αλλά ναι, και όταν μπήκαν οι γραμμές, ναι, θεωρώ ότι αν η μπλε γραμμή τη βάζαν σωστά στο πόδι του αμυντικού της Κηφισιάς, πάλι offside ήταν ο Ελαραμπή. Έτσι απλώς του δίνουν πάτημα. Ακριβώς. Το άλλο γκολ έχω ερωτηματικά. Το ποιο γκολ λες τώρα, της Κηφισιάς? Ένα γκολ ακόμα ακυρωθέν. Α. Κάτσε να το θυμηθώ. Α, ναι, ναι, ναι. Για χέρι. Πολύ δύσκολη φάση. Τέτοιο χέρι. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να σφυρίζεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι χτυπάει στο χέρι του. Ναι, υπάρχει μια ασάφεια στον κανονισμό για τα χέρια. Πολλές. Είτε επιτιθέμενου είτε αμυνόμενου στην περιοχή. Παιδιά, το μπράτσο είναι κάτω από το μανίκι. Για να το λήξουμε αυτό, οτιδήποτε είναι από τον νόμο και κάτω, είτε έχει πρόθεση είτε μη, πρέπει να σφυρίζεται. Για να τελειώσει αυτή του Βαγιανίδη, η χαζομάρα. Είναι πέναλτι. Ποιο του Βαγιανίδη, το πέναλτι της ΑΕΚ. Mm. Όχι, όχι, ένα που δεν δίνει. Ζέκα. Ένα χέρι του Βαγιανίδη που χτυπάει μπάλα του. Που λένε ότι είναι σε φυσική θέση, η μπάλα διώχνεται προς τα έξω, δεν πάει προς την αιστεία. Είναι στην ερμηνεία. Αυτό είναι. Είναι η ερμηνεία η ρουφιάνα. Ακόμα αυτή. Και στο πέναλτι που δίνει, είναι στην ερμηνεία. Εγώ θα το σφύριζα. Γιατί, επειδή είναι κοντινή πρώτα, απόσταση. Όχι κοντινή. Τι? Πρώτα χτυπάει εδώ πέρα και μετά χτυπάει. Πάει. Ναι, ναι, χτυπάει ναι. Εδώ, δηλαδή στη μασχάλη που λένε. Στα μασχάλη. Μασχάλη, ναι. Μασχαλάκης, ναι. Και μετά πάει στο χέρι. Στην Αγγλία δεν δινόταν αυτό. Γιατί είδα πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο στο Σαββατοκύριακο. Δεν δίνονται τέτοια πέναλτι. Ναι. Στο Λαδιστάν το δίνουνε. Τώρα, αν αντί για ΑΕΚ Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα της πόλης με συζήτηση, τον Παναθηναϊκό, όμως, δεν θα δινόταν αυτό το πέναλτι. Αυτή είναι η συζήτηση όμως. Ότι εφαρμόζεται ο κανονισμός και είναι στην ευχέρεια του κάθε διαιτητή το τι θα δώσει. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να πρέπει να σκεφτόμαστε αν ήταν άλλες ομάδες στο γήπεδο τι θα έκανε σε ανάλογες περιπτώσεις. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε να πούμε πιο αγωνιστικά πράγματα και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο. Mate90.com, το καλύτερο site προγνωστικών και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς.
Εννοείται, μέχρι να ανοίξουμε γραμμές μπορείτε να καλείτε. Να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να στέλνετε. Ναι. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54222 είτε στο Viber 6945-287-38. Φαρμάκι γκρίζα ζώνη είναι και η ακύρωση του γκολ μετέπειτα από το. Ενώ το μέτρησε χωρίς να υπάρχει VAR. Δεν έπρεπε να τεθεί αυτό το ερώτημα σε μένα, ναι, τουλάχιστον. Mm. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος. Είπα ότι για μένα δεν είναι γκολ, αλλά υπάρχει λάθος στο λάθος. Από τη στιγμή που δίνει γκολ χωρίς να υπάρχει VAR στη χώρα εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Παίχτηκαν άλλα πράγματα σε εκείνο το παιχνίδι. Οπότε, λανθασμένα ακυρώθηκε τον γκολ. Λοιπόν, περιστρέφονται γύρω από τον τροχό τους όπως η σελήνη γύρω από τη γη. Τι είναι? Τα υπερσύγχρονα slot machines του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί να περιμένεις τον κύκλο της σελήνης αφού μπορείς να δεις τα slots να γυρίζουν και να χαρίζουν μετρητά? Οι τροχοί κινούνται, η αγωνία κορυφώνεται και τα jackpots σκάνε σαν πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα. Πάμε στα υπόλοιπα. Θέλεις αγωνιστικά, θέλεις μεταγραφικά? Τι σε ερεθίζει περισσότερο? Ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά, εγώ λέω. Από τα αγωνιστικά, ναι, θα ξεκινήσουμε. Εκπληκτικός Άρης. Γιατί ξεκινάς από τον Άρη, τον πρωτοπόρο δεν έπρεπε? Χρονολογικά, επειδή ήταν πιο νωρίς το μάτς. Όχι, από τον πρωτοπόρο πρέπει. Α, να από τον πρωτοπόρο θέλεις, ναι. Πάμε από τον ΠΑΟΚ. 5-3-2. Πολύ σφιχτό από τον κύριο Γρηγορίου. Πολύ σωστά τοποθετημένοι οι παίχτες των Ιωαννίνων. Ο ΠΑΟΚ αργεί να μπει στο παιχνίδι ή μάλλον μπαίνει και προσπαθεί να ευνηδιάσει ο Πας Γιάννα τον ΠΑΟΚ με έναν πάρα πολύ γρήγορο παίχτη και πάρα πολύ καλό γενικά. Όλη η εικόνα του ήταν πολύ καλή, του λέω. Ο οποίος αφήνει πίσω τον Κουλιεράκη που τον καταδιώκει στην πρώτη φάση του παιχνιδιού και είναι πιο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια παρά ο Κουλιεράκης χωρίς την μπάλα. Γενικά στο πρώτο 20 λεπτό. Χασογκόλης όμως. Ναι, χασογκόλης όντως. Γενικά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 20 λεπτό προσπαθεί να βρει τρόπο να σπάσει την πολύ σφιχτή αμυντική ζώνη της, του ΠΑΣ Γιάννα. Όπου οι τρεις που είναι μπροστά από την πεντάδα κάνουν κάτι πολύ σωστά ποδοσφαιρικό. Έτσι όπως το είδα εγώ από το γήπεδο και δεν είχα μόνο την τηλεοπτική κάλυψη. Είναι μια τριάδα μπροστά από την πεντάδα που από όποια πλευρά και αν παίζει ο ΠΑΟΚ, που κατά 80% παίζει από δεξιά, από δεξιάς, ναι, οι δύο από τους τρεις παίζουν από την πλευρά που παίζεται η μπάλα. Πολύ σωστά αυτή η λεγόμενη μετατόπιση. Αυτό δυσκολεύει τον ΠΑΟΚ, δυσκολεύει Σάστρε και Ντεσπότοφ που παίζουν από εκείνη την πλευρά να βρουν καινούς χώρους όσους θέλαν και χρονικά όποτε θέλαν για να δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΣ. Όταν το βρίσκει αυτό ο ΠΑΟΚ, με τη βοήθεια και του Τάισον που συγκλίνει στον άξονα και του Μούργκ, ο οποίος πάει και κάνει υπεραριθμία από εκείνη την πλευρά, αρχίζει και ο ΠΑΟΚ κάνει φάσεις. Γενικά το πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι δεν είχε το ρυθμό ο ΠΑΟΚ που θα περιμέναμε να πνίξει τον αντίπαλο από την αρχή. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα του ΠΑΟΚ, είναι θέμα και του ΠΑΣ Γιάννα και του Γρηγορίου που προσπαθήσαν να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, την ανάπτυξή του. Στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν κατέστρεψε κιόλας, δημιούργησε κιόλας ο ΠΑΣ. Ναι, δημιούργησε. Με αλλά... ευκαιρία του ανοίγει το παιχνίδι, με ευκαιρία του κλείνει το ημίχρονο. Αυτό λέω. Στο πρώτο 20 λεπτό είπα. Εκτός από την πρώτη φάση που ξέχασε ο ΠΑΟΚ να μπει ίσως. Σε όλο το άλλο δεν δημιούργησε ο ΠΑΣ Γιάννα. Η επόμενη φάση που κάνει ο ΠΑΣ είναι στο τέλος του ημίχρονου. Και μέχρι τον γκολ δεν έχει. Δεν μπορείς να πεις ότι δημιούργησε κάτι ο ΠΑΟΚ, ήταν τόσο πιεστικός όσο. Αυτό λέω. Μπορείς άργησε να το πεις ότι και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού προηγεί το ΠΑΟΚ. Εν αντιθέσει με παιχνίδια που έχει κάνει μία προεργασία εντός 4 γραμμών. Αρκετά πιέζει, λεπτά. Κάνει, ράνει. Δεν. Δεν ήταν. Αρκετά λεπτά όμως πριν τον γκολ του ΠΑΟΚ έδειχνε ο ΠΑΟΚ ότι έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει αυτή την άμυνα του Μια φλίαρη υπεροχή. Μια κατοχή 80-20. Το γκολ γίνεται και από ένα λάθος, ίσως από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος παίχτης των Ιωαννίνων. Όλα τα γκολ μπαίνουν από λάθη. Ναι, ρε παιδί μου. Για να μπει ένα γκολ πρέπει να γίνει λάθος ή πρέπει να κάνει κάποιος κάτι μαγικό. Αυτό. Ο μάγος δεν είναι. Ο μάγος έγινε game changer. Ναι. Ναι. Δεύτερο ημίχρονο, κατηφόρα. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με άλλο αέρα στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε δύο γκολ γρήγορα και από εκεί πέρα, όπως είπε και ο κύριος Γρηγορίου,
διαδικαστικό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε την ποιότητά του και σαν ομάδα και ατομικά. Ευχάριστο. Όχι το... από όλους ατομικά. Υπάρχουν κάποιοι που απογοήτευσαν. Ναι. Στα μάτια τα δικά μου. Ποιοι, για πες. Και σε αυτόν τον ΠΑΟΚ το δύσκολο είναι να κρατήσεις. Άμα φας το πρώτο γκολ στην Τούμπα, με την ποιότητα παικτών που έχει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει διαστάσεις στο σκορ. Έτσι. Mm-hmm. Είναι η φυσική ροή του αγώνα. Ναι. Μετά το 1-0 στην Τούμπα. Ναι, γιατί χάνεται και η αμυντική συνοχή του αντιπάλου μετά. Ναι, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι παραπάνω μεσοεπιθετικά. Ναι. Θα είναι λίγο πιο αφελής πίσω στην άμυνα και θα βρει ο ΠΑΟΚ τρόπο να βάλει και ένα και δύο και τρία γκολ όταν θα έχει προηγηθεί. Δεσπότοφ. Δεσπότοφ δεν ήταν τόσο κακός. Δεν ήταν τον Δεσπότοφ που ξέραμε. Δεν ήταν τόσο κακός. Και νομίζω στα τελευταία του παιχνίδια. Το δίδυμο με το Σάστρε. Εμένα μου αρέσει αυτό το δίδυμο. Δηλαδή συνεργάζονται πάρα πολύ καλά. Ναι, συνεργάζονται πάρα πολύ καλά οι δυο. Για να μην βρεθεί κανένας κάγκουρας και πει, δεν λέμε ότι ήταν κακός. Δεν ήταν ο Δεσπότοφ που ξέραμε. Ξέρεις τι πρόβλημα έχει ο Δεσπότοφ. Αυτό λέμε. Όταν παίζει με άμυνες με πεντάδα, που σημαίνει ότι το πλάγιο μπακ δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μαρκάρει συν τον αριστερό στόπερ. Όταν πέφτουν δηλαδή δύο πάνω στον Δεσπότοφ, ο Δεσπότοφ όντως δυσκολεύεται. Εκεί όμως βγάζει την ποιότητά του γιατί. Γιατί είτε παίζει με το Σάστρε, ο οποίος κάνει overlap και ανεβαίνει και τον βοηθάει στην πλευρά, είτε συγκλίνει και παίζει με τον Μουρκ ή τον Ντάισον ή τον Κωνσταντέλιο, όποιος είναι στο 10, και δημιουργεί ο ΠΑΟΚ ρήγματα από εκεί. Σάστρε ωραίος. Δεσπότοφ δεν ήταν αυτός που ξέρουμε. Και ο Μπάμπα άργησε να μπει στο παιχνίδι. Το κεντρικό δίδυμο του ΠΑΟΚ δεν μ' άρεσε και ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν περιμέναν να κάνει αυτές τις φάσεις που έκανε ο Παζιάννα. Τι θα πει, δεν περιμένα. Ο Κουλιεράκης. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι. Εννοείται πρέπει. Εσωέτοιμη. Ο Κουλιεράκης δείχνει να επηρεάζεται από την πρώτη φάση. Του λέω. Αργεί. Μετά κάνει. Δηλαδή στο επόμενο λεπτό κάνει και ένα τσαφ. Κάνει ένα κακό κοντρόλ. Γενικά άργησε να μπει ο Κουλιεράκης. Και στη φάση Τζιώρα, την τελευταία του ημιχρόνου. Και στη φάση του ημιχρόνου. Που γλιστράει εκεί ναι, πέρα. Ναι, ναι. Κι άλλοι γλιστρήσαν, δεν το πλήρωσε ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παζιάννα. Αν γλιστρήσει ο Τζίμα ο Φόρ, θα χαθεί ένα γκολ. Ή μια υποψία φάση. Αν γλιστρήσει το center back σου, εκεί υπάρχει θέμα. Και ο Τέξιν, τέλος πάντων. Ευχάριστο που σκόραρε ο Τζίμας με ένα center φορήσιο γκολ, με μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Ο Πιτσιρικάς έδειξε ότι το έχει. Έχασε και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο που κόντραρε η μπάλα στον αμυντικό του Πας Γιάννα μετά από σε ένα corner. Γενικά ήταν πολύ συμμετοχικός. Και τι? Το ίδιο λέμε η άλλη φάση είναι που τη βγάζει, που πάει στο Γκλέιμαν στα στο πόδια δεύτερο του. Δοκάρι. Στα πόδια του. Που κάνει μια επέμβαση ο Κλέιμαν σε σου του Τζίμα και βγαίνει κόρνερ. Όχι, εγώ λέω στο κόρνερ που πάει στο δεύτερο δοκάρι και κάνει ένα σου του Τζίμα. Εντάξει, θα πάει και σε αμυντικό. Όχι, ήταν συμμετοχικό ο Τζίμα και στα μαρκαρίσματα. Απλώς μην κάνετε κάποιες συγκρίσεις Σαμάτα με Τζίμα. Καμία σχέση. Με το Σαμάτα ο ΠΑΟΚ δεν παίζει με σέντρες. Το γκολ που έβγαλε το παιδί είναι γκολάρα, αλλά συγγνώμη, θα σα αναχωρήσω κάποιου. Ο Σαμάτα είναι ίσως ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ με το Σαμάτα στην ενδεκάδα του με σέντρες. Mm-hmm. Γκολάρα βγάζει ο μικρός, εννοείται. Αλλά εδώ τίθεται ένα ερώτημα, ρε φίλε. Τώρα κακοπροαίρετα θα πούν κάποιοι. Για ποιο λόγο γίνεται αλλαγή? Ποιος? Ο Τζιμάς. Για ποιο λόγο να γίνει αλλαγή? Εντάξει. Τι εντάξει? Για να δώσει ρυθμό και στον Μπράντον. Ο Μπράντον έχει ρυθμό. Παίζει από το τέλη Ιουλίου. Mm. Αυτό το παιδί δεν παίζει. Τι και. Και ποιο σου λέει εσένα ότι οι μετρήσεις δείχναν ότι ο Τζίμας μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Θα βάλουμε. Θα κάνουμε και το Τζίμα game changer, δηλαδή. Ναι, ξεκίνησε ο Τζίμας. Τι game changer. Ωραία, άστο ένα παιχνίδι να κάνει. Δηλαδή, αν δεν παίξει ο Μπράντον. Μπορεί να τον υπολογίζει να παίξει και μισή ώρα ή βασικό στο μάτς με τον Πανσεραϊκό. Όπως και στο Λίρατζι παίρνει το παιδί στο 79, το σκόρ είναι 4-0. Και στο 68 τώρα ο Τέλειας να μπει στο 4-0, ο game changer. Αυτή είναι δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Είναι λάθος η διαχείριση. Είναι καβάλα στο άλογο, είναι πρώτος, αλλά κάνει εγκληματικά ποδοσφαιρικά λάθη. Εγκλήματα ποδοσφαίρου. Αν υπάρχει ποδοσφαιρική αστυνομία, πρέπει να το συλλάβει. Για σένα. Για μένα, την άποψή σου. Όχι ότι είναι, ναι. Δεν εκπροσωπώ ούτε καν την είμαι πάω. Έτσι όπως τα βλέπω. Ο Λουτσέσκο έχει άλλο σκεπτικό. Εντάξει, άλλο σκεπτικό. Ότι έχει πρέπει άλλο να δίνει 60 λεπτά στον έναν και 30 στον άλλον. Ή 80 και 15. Δεν είναι όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια. Έτσι και όλοι οι παίχτες δεν είναι ίδιοι. Εγώ θα τον κατακρίνω αυτή για στιγμή το ότι δεν ξεκίνησε τον Κωνσταντέλια. Είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Ναι. Για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον ΠΑΟ. Ναι, αλλά έπαιζε με τον τελευταίο.
Έπαιζε με τον τελευταίο. Και τι έγινε δηλαδή. Έκρινε ο προπονητής ότι δεν χρειάζεται γιατί να ξεκινήσει. Γιατί κουράστηκε ο Ντέλιας. Όχι, ρε φίλε, διαχείριση τον κάνει. 20 χρόνια. Ποια διαχείριση που τον έβαλε στο Χαριλά όταν πέταξε το πουλί. Και εκεί θα τον κάνω κριτική. Γιατί χθε δεν θα τον κάνω. Μην τον κάνω. Μα έπαιζα με τον τελευταίο. Δεν έπαιζα στο Βικελίδη με τον Άρη. Είναι 4-0. Μα θέλει να του δώσει και ένα 20 λεπτό να παίξει. 20 λεπτό, τι να το κάνει το 20 λεπτό. Τι να το κάνει το 20 λεπτό. Ναι, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι ένα 20 λεπτό. Και τα 11 λεπτά του Λίρατζ είναι σημαντικά. Σε ημέρα που δεν θα κάνει προπόνηση ο ποδοσφαιριστής, ναι. Είναι σημαντικό να παίξει κάποιος 20 λεπτά. Έχει γίνει στο 53-3-0 με τον Τζίμα. Ναι. Κάνε τις αλλαγές σου, ρε φίλε. Να βάλει 40 λεπτά μέσα. Το Λίρατζ. Να πάρει χρόνο συμμετοχής. Γιατί ο Λίρατζ να πάρει 11 λεπτά. Δεν μπορεί να βγάλει 40 λεπτό. Μη σου πω από το ημίχρονο. Γίνεται το 1-0, το μάτς τέλειωσε. Υπήρχε περίπτωση να κινδυνέψει τον μπας. Ακόμα όχι. Και σε μία κόντρα με μία οχτάσποντη να γινόταν 1-1. Η διαχείριση του Ντέλια δεν είναι ποδοσφαιρική. Κάτι άλλο βγάζει. Βγάζει ποδοσφαιρικό κόμπλεξ. Γιατί αν ο Ντέλιας ξεκινάει, θα πουν κάποιοι ο Ντέλιας του ΠΑΟΚ. Μετά από ένα χρόνο, αν μείνει το παιδί στην Ελλάδα. Και όχι του Λουτσέσκου. Ναι, παίζει και αυτό στο μυαλό μου. Εγώ δεν το αφισβητώ αυτό καθόλου. Ο Λουτσέσκου είναι ένας σε μάτς καθαρισμένο. Ο Λουτσέσκου είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας. Εγώ δεν μπορώ να το βγάλω αυτό που λες εντελώς από την κουβέντα. Εγωκεντρικός, εγωπαθής. Δεν μπορώ να το βγάλω. Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν και οι μετρήσεις, υπάρχει και η διαχείριση του ρόστερ που ο προπονητής κρίνει το τι πρέπει να κάνει και εμείς όμως κρίνουμε τον προπονητή. Φυσικά. Αυτό. Εκεί σταματάει η κουβέντα. Τώρα, αν το κάνει επειδή είναι εγωιστής και δεν θέλει να γίνει αυτό που λες. Άλλη κουβέντα. Δεν μπορεί να μας το απαντήσει κανείς δηλαδή, αν γίνεται γι' αυτό. Ένα μάτσα ακόμα είχε παίξει. Είχε βγάλει 90 λεπτό στην αρχή που έπαιξε. Ο Τζιμάς. Ναι. Με την. Φέτος. Ναι, είχε παίξει στην αρχή. Mm. Δεν θυμάμαι αν έβγαλε 90 λεπτό. Θέλει να το ψάξουμε και δεν μ' αρέσει. Δύσκολα να βγάζουν 90 λεπτό. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Άστο να δω. Ιδίως στην εποχή των 5 αλλαγών στο ποδόσφαιρο, δύσκολα βγάζουν κάποια 90 λεπτά. Δηλαδή τώρα με 25 λεπτά, 24 για την ακρίβεια ο Τόμας, δεν έγινε κάτι, ρε φίλε. Έχει πάρει. Χίλια και λεπτά ο Τόμας φέτος. Έχει παίξει όλα τα μάτσα εκτός από ένα. Θα παίξει Τετάρτη και όλα καλά. Ας τον 90 λεπτό. Μπορεί πρέπει να παίξει 90 λεπτό. Πρέπει να αποκτήσει ρυθμό αυτό το παιδί. Και έχει βάλει γκολ. Ας τον πας και μπορείς να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Να αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, ρε παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή όλη η Ευρώπη να ρωτεί και να ανησυχεί για αυτόν τον παίχτη και εμείς να μην τον έχουμε δει. Θα κριθεί το Μάιο εκ του αποτελέσματος. Αν αυτό που κάνει φέτος ο Λουτσέσκου, το Λουτσεσκέισον που λέμε, εγώ δεν είμαι θα κριθεί το Μάιο. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ και εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ το Μάιο. Αυτό ενδιαφέρει τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Εγώ σχολιάζω αυτά που βλέπω. Μπορεί ο Ντέλιας να μπαίνει στο 85 και αυτός να πάρει τον double. Τι σημαίνει? Ότι είναι σωστή διαχείριση τον Ντέλια? Ο ΠΑΟΞής θα πει μπράβο Ραζβάν, σε αποθεώνω. Εγώ θα πω όμως γιατί ρε φίλε αυτό με τον Ντέλια. Δηλαδή δεν γίνεται. Ερώτηση για τον Τέλεια έγινε αυτό. Χθες. Ναι, για τον Τζίμα, ναι, γιατί ναι, βγήκε και η απάντηση ποιες ήταν. Η απάντηση είναι ότι γίνεται ένα rotation. Ναι. Γίνεται μια διαχείριση του υλικού γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Okay. Και θέλει να έχει ενεργούς τους follow-up ερώτηση. Όχι. Ότι. Μα δεν είναι. Καμία follow-up ερώτηση δεν έγινε. Okay. Χθες. Καλό αυτό, αυτή η διαχείριση και αυτό τον άχαμε να λέγαμε rotation. Αλλά ρε φίλε, στα μεγάλα παιχνίδια πλην το Καραϊσκάκης. Που ο φετινός Ολυμπιακός έχει πολλά θέματα. Στα άλλα μεγάλα παιχνίδια, το rotation σου τι έγινε, αρχιτέκτονα? Λεωφόρο, Φιλαδέλφια, Τούμπα με Άρη, Χαριλάου με Άρη. Εκεί τι έγινε το rotation σου? Εκεί σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Γιατί καλή ρε φίλε, και η Κηφισιά με το Εξάμπαλο, καλή και η Λαμία, καλή και τα Γιάννενα. Αλλά πώς θα γίνει ρε φίλε, πώς θα δώσεις ρυθμό? Και αυτό με τον Κουλιεράκη. Ελοχεύει ο κίνδυνος. Όταν ένα δίδυμο δεν έχει, τα έλεγα. Δεν έχει πάρει ρυθμό, ρε φίλε. Δεν αλλάζει τα πουκάμισα. Κάποιες σταθερές στο ποδόσφαιρο. Σταθερές ποια είναι? Το center back και τα αμυντικά half. Υπάρχουν βασικοί και οι αναπληρωματικοί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς θα τα αλλάξουμε και αυτό. Ακόμα κι αν πάρει το double, για μένα δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Τι δεν καταλαβαίνετε? Εγώ δεν μπορεί πω... να υπάρχει. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Ο Ντέλιας και να μας λένε ότι είναι game changer. Τι λέτε, ρε κάγκουρες? Είναι ο Ντέλιας. Τελειώσαμε. Ήταν ο Μέση στην Μπάρτσα. Άλλη κλίμακα, έτσι. Μην βγει κανένας κάγκουρας και με πει το λέω Μέση. Αλλά ο Ντέλιας για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Μέση στην Μπάρτσα. Ο Γκουαρντιόλα δεν τον ξεκίνησε στο 70, ρε φίλε. Από τον πάγκο. Game changers. Ποτέ το ποτόν. Αυτό που κάνει είναι πρόστιχο στον παίκτη.
και δεν το λέει κανείς. Πες μου, συγγνώμη. Η μοναδική μου ένσταση και μεγάλη όμως ένσταση σε όλο αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου, εγώ μιλάω με γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι δεν είναι καλός. Εκτός του Καραϊσκάκης, σε όλα τα άλλα ντέρμπι, ακόμα και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που ανέφερες, για μένα δεν είναι ο ΠΑΟΚ που θέλω να βλέπω στα ντέρμπι. Έχει ένα 25 λεπτό στο μάτς του Παναθηναϊκού στο τελευταίο, που ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ναι, σε κλείνει στα καρέ σου. Δηλαδή αυτή, πρέπει να σε πάρουν το δίπλωμα. Αυτή η εικόνα σήμερα 15 Γενάρη στα ντέρμπι, εμένα δεν μπορεί να με αφήνει αισιόδοξο για όλους τους στόχους του ΠΑΟΚ. Γιατί και στο πρωτάθλημα είναι όλα ντέρμπι, και στο κύπελο, αν με το καλό περάσει τον Πανσεραϊκό, μετά θα έχεις ντέρμπι και στον τελικό θα έχεις ντέρμπι. Και στην Ευρώπη, με όποιον και να τύχει, θα είναι ντέρμπι. Ναι, μεν υπάρχει η εικόνα της Άιντραχτ, τα δύο μάτς. Ναι, μεν υπάρχει η εικόνα του Καραϊσκάκης. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Σε όλα τα άλλα, η εικόνα του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι, εμένα δεν με αφήνει αισιόδοξο. Και το λέω αυτό γιατί τον επόμενο μήνα ο ΠΑΟΚ έχει ντέρμπι. Στην Τούμπα κιόλας. Και με ΑΕΚ και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Μακάρι να αλλάξει αυτή η εικόνα. Πάμε στα του Άρη. Πριν σε αφήσω να πεις για τον Άρη, δεν ξέρω αν η ομάδα, Άκη, εσύ θέλω να το απαντήσεις αυτό την κρίση σου, αν η ομάδα έπαιξε πρώτον πιο απελευθερωμένη λόγω έλλειψης Λόρεν, και αν ο αντίπαλος δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει τον Άρη για το ίδιο γεγονός. Ότι ενώ όταν παίζει ο Άρης με τον Λόρεν επικεντρώνονται όλοι οι άμυνα σε αυτόν και δικαίως, και αν από την πλευρά του Άρη έπαιξε πιο ομαδικά, να στο πω έτσι. Για τον Άρη πρέπει να το κάνουμε μια διαφορετική ανάλυση. Για τον Πανετολικό όμως υπάρχει, ναι, μεγάλο θέμα. Ξέραν ότι ο Λόρεν Μωρόν θα λείψει εδώ και 10 μέρες. Έχει δηλωθεί σε αυτό το παιχνίδι. Δεν προσαρμόστηκαν. Άρα υπάρχει θέμα στον Πανετολικό. Αυτό είναι δικό τους. Σωστό. Μια ενδεκάδα, κατεβάζει ο Μάτσιος μια ενδεκάδα. 9 ενδέκατα. Υπάρχει κόσμος που δεν άκουσε. Όχι, σε άκουσε, λέω, ο Μάτζιος. Και πολύ καλά. Απλώς δεν έπρεπε να κατέβει και ο Μάτζιος. 9 ενδέκατα διαφορετική από ό,τι στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια. Δηλαδή, στην ενδεκάδα ήταν ο Μπράμπετς και ο Τζούρασεκ. Ενδεκαδάτη στη Φιλαδέλφια. Εκπληκτικός Άρης. Κυριολεκτικά, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Έχει παίξει ίσως το κορυφαίο παιχνίδι ο Άρης τα τελευταία 14 χρόνια. Κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία της ιστορίας του είναι το παιχνίδι, άτυχο βέβαια στην έκβαση του αποτελέσματος, αλλά το κορυφαίο παιχνίδι με Έκτορ Αλ Κούπερ μέσα στη Λεβερκούζεν, που χάσαμε 1-0. Εκείνη τη χρονιά κερδίσαμε στην Ατλέτικο 2-3, τη Λεβερκούζεν ήταν ποιοτικά το παιχνίδι του Άρη, καλύτερο. Είναι καλύτερο. Σφυροκοπούσε τη Λεβερκούζεν. Έτσι έκανε χθες ο Άρης. Σε εισαγωγικά με τα δεύτερα. Από παντού όμως. Δηλαδή από δεξιά, από αριστερά, από τον άξονα, παντού. Είναι αυτό που λένε μία γιωμάτη εμφάνιση, όχι γεμάτη, γιωμάτη. Δηλαδή ρε φίλε, νόμισε ότι είδες 3,90 λεπτά χθες, γέμισε ο Αριανός. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, Άκη Μάτζιο. Για ποιο λόγο όταν η ομάδα έδειξε κουρασμένη, σημάδια κούρασης, και τα έδειξε στο μάτς με τον Όφη τον Νικηφόρο στο Χαριλάου. Μετά το πληρώσαμε με τη Λαμία στο 95 και στην Τρίπολη, δεν εμπιστεύτηκε σε αυτά τα παιδιά. Για ποιο λόγο δεν έκανες αυτές τις αλλαγές. Συγχαρητήρια για χθες, αλλά υπάρχουν ερωτήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον ισόβαθμος. Αυτοί οι 5 βαθμοί. Χάθηκαν. Καταπληκτικό κοουτσάρισμα του Μάτζου για άλλη μια φορά. Δηλαδή, okay, καλός ο Φαμπιάνο. Μετά το διάλειμμα πριν τις γραμμές θα σας πούμε για τον Φαμπιάνο. Καλός ο Μπράμπετς. Καλός ο Νταρίντα. Ο Μωρόν. Ο Σουλεϊμάνοφ. Αλλά ρε παιδιά, αυτός ο παίχτης, ο παιχταράς, ο Μοντόγια, ο οποίος ήρθε για δεξί μπακ, έχει παίξει καταπληκτικά αριστερό μπακ και παίζει χθες στον άξονα, παίζει εξάρι, κόφτης. Τι παίχτης. Για μένα είναι το καλύτερο εξάρι που είδα φέτος στον Άρη. Αυτό που λένε ο παίχτης του προπονητή. Ό,τι το ζητήσει ο Μάτζιος το κάνει. Τα μάτια σας 14. Μη χαθεί αυτός ο παίκτης. Νομίζω πρέπει να έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, αλλά θέλω να κρεμάσει τη φανέλα του εδώ πέρα. Ένας παίκτης που δεν δημιουργεί πρόβλημα όταν κάθεσαι στον πάγκο. Τώρα μιλάμε για παίκτη που σήκωσε στο Champions League. Κάθεσαι στον πάγκο και δεν έβγαλε μούγκα. Τερματοφύλακας, Χουτεσιώτης, ένας κανονικός μέτριος Έλληνας τερματοφύλακας. Μην πάρεις τους παίκτες από την αρχή έναν. Γι' αυτό θέλω να σταθώ μόνο.
Δεν θες να πάρουμε όλους τους παίχτες μετά το διάλειμμα, να σου δώσω 5 λεπτάκια για τον Άρη και μετά ανοίξουμε γραμμές? Γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε δελτίο, φύγαμε. Πάμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε να συνεχίσουμε για τον Άρη 5 λεπτάκια και μετά ο λόγος σε εσάς. Επιστρέφουμε, Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα, συμπολίτες. Είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Ναι, ο Παναθηναϊκός Β' ανακοινώνει την απόκτηση του Ηλίας Γούρου από τον Άρη. 19χρονος δεξιός μπακ, αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη, 7 συμμετοχές φέτος. Είναι δίδυμος αδερφός του Ραφαήλ Σγούρου, ο οποίος πήγε το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό Β'. Πάμε. Πού σε άφησα? Στο Χουτεσιώτη σε άφησα. Σε διέκοψα μάλλον. Ναι, όσο ομιλώ τηλεφωνείτε εσείς. Ναι. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια και 6-9-45-287 και 3 οκτάρια. Δεν, θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν πιέστηκε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Ναι, μιλάμε για δύο ίδιους τερματοφύλακες. Έκανε μια επέμβαση τρομερή. Ο οποίος Χουτεσιώτης έχει ένα σύγκατεμέ από τον Κουέστα. Βγαίνει από τα γκολπός του. Σε στημένα, σε κόρνερ, σε γεμίσματα. Αυτό να το δούνε κάποιοι. Εάν έπαιρνε τα παιχνίδια που έχει πάρει ο Κουέστα, δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Κουέστα. Δύο μέτρια τερματοφύλακες. Δεν γίνεται όμως, Θόδωρε, να υπογράφεις έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, τον Ουκρανό, και να το στέλνεις στην Καλαμάτα. Και εδώ έρχεται το ξεβράκωμα κάποιων οι οποίοι προσωπικά με χλέβασαν τον Απρίλιο. Από πού και ως πού, έχοντας επαγγελματικές ομάδες η Ελλάδα 24-38, βγάλε τον Άρη 37, Α και Β εθνική, ναι, ναι. Πρώτος, δεύτερος όμιλος, να το στείλει στην Καλαμάτα. Αυτοί που λέγανε ότι δεν υπάρχει σχέση Άρης Καλαμάτας, Καρυπίδη Πρασά, ξεβρακώθηκαν. Την Παρασκευή το βράδυ ξεβρακώθηκαν. Αυτούς όμως εσείς τους διαβάζετε, τους κλικάρετε. Αυτοί φτιάχνουν κλίμα. Αυτά τα παπαγαλάκια που η μόνη πληροφόρηση που έχουν είναι από τις διοικήσεις των ομάδων. Όταν για τους χύψη λόγους η διοίκηση εκάστοτε τους κάνει πέρα, δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα. Όλοι κρινόμαστε. Κρίθηκαν και αυτοί. Ο Απρίλιος δεν είναι μακριά. Είναι 10 μήνες πριν. Θυμάστε. Γιατί να δοθεί αυτός ο τερματοφύλακας στην Καλαμάτα δανεικός και να μην μείνει στο ρόστερ του Άρη? Τι έχει να ζηλέψει από τον Κουέστα αυτός? Το γνωρίζετε τον τερματοφύλακα εσείς? Οι ειδικοί, οι σχετικοί, οι δημοσιογράφοι, παύλα ρεπόρτερ. Μπείτε δείτε. Έπαιξε στο Ολύμπικο. Έβγαλε μάτια με τη Σέριφ Τιρασπόλ. Σε ομίλους Europa. Europa ήταν η Ρώμα φέτος. Ναι. Δείτε αυτόν τον τερματοφύλακα. Τέλος πάντων. Εξαιρετικός. Πολλά χρόνια έχει ο Άρης τέτοιο τερματοφύλακα να είχε. Τέλος πάντων, τουλάχιστον ελπίζω, γιατί υπέγραψε για 2,5 χρόνια. Ελπίζω. Αυτό που έπρεπε να γίνει το καλοκαίρι. Ελπίζω Κάλιο να. Αργά, μην, παρά ποτέ. Να είναι ιονός ότι δεν θα υπογράψει εκεί ο Κουέστα. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι. Κατευθείαν. Πολύ καλός και ο Φέτφα. Αλλά θέλω να σταθώ, ρε φίλε. Δεκάρι. Ναι. Θέλω να σταθώ ότι άργησε η ομάδα να κάνει το 0-2 και αυτή η παιχτούρα πήρε μόνο 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Τι παίχτης είναι αυτός, τι μάγος είναι αυτός. Έκανε 2 40 μπαλιές με το κουντουπιέρε, φίλε. Εξάλλη κλάση. Και μ' άρεσε πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ που έφαγε κανένα δυο κλωτσίδια. Στην αρχή στράβωσε λίγο, δηλαδή το για να πρώτο μπει, το κλωτσίδι για, που τρώει. Για να μπει λίγο μέσα, ναι, στο να δει τι συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο κλωτσίδι, εγώ φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, να απογαλακτιστεί λίγο δηλαδή μετά από αυτό που πέρασε, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Να καταλάβει που ήρθε όχι να παίξει. Η ποιότητα του παίχτη, ξέρουμε, είναι το ψυχολογικό του. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τώρα για Σαβέρο, κάποιοι ανακάλυψαν τον Σαβέρο. Ακούσατε και εμένα και τον Τζίψιο από το καλοκαίρι. Ποιο Πάλμα, θα σου πω εγώ. Θα συνεχίσω να το λέω. Αν ο Πάλμα έπιασε μαζί με τα τροφεία τη ομάδα του γύρω στα 5 χαρτιά, 4-800, αυτό θα μιλάμε για 8 ψήφιο νούμερο. Έτσι. Καμία σχέση αν με τον Πάλμα. Αν είμαι παοξής και λες ότι είμαι και αντιαριανός. Τι το λέω εγώ. Τα μηνύματα που έχω στο κινητό με εκατοντάδες, όπως λένε κάποιοι. Συγγνώμη από του συνοπαδού μου τώρα. Αλλά εγώ αυτό το γκολ, το χτεσινό του Σαβέριο, το συγκρίνω εν μέρη με το γκολ του Κωνσταντέλια στο Βόλο στο κύπελο. Είναι εκπληκτικό τελείωμα.
Δεν κάνει όλη την προηγούμενη ενέργεια που έκανε ο Ντέλια. Ο Ντέλια είναι ένα level που δεν ξεκίνησε κάτω το τέτοιο. Αλλά η εκτέλεση και όλη η μαγιά αυτού του ποδοσφαιριστή. Το ίδιο σχεδόν τελείωμα με το, με το κορμί, α πούμε. Ακριβώς, το σώμα έτσι όπω βγαίνει για να πάρει τα φάλτσα. Ναι. Η σφάλτσα, όπω λένε κάποιοι συμπέφεροι. Είναι καταπληκτικό παίχτη. Ελπίζω να μείνει για πολλά χρόνια. Και πάμε σε ένα θέμα για να βγάλουμε και τι γραμμούλε. Ναι. Υπήρχε μια παραφιλολογία Σαββατοκύριακο ότι ο Φαμπιάνο τα έχει βρει με τον Μπάουκ. Εγώ θα σα πω. Και αυτό εδώ θυμίζει εμένα... λίγο Μπρινιόλι η κατάσταση. Ναι, θυμίζει Μπρινιόλι και ας σου πω γιατί. Εμένα με ανησυχεί αυτό, γιατί είχαμε διαρροή από την Μπάι Άρης, η οποία δεν βρίσκει μπεκάτσα στο ένα μέτρο. Έτσι, με πολυβόλο στο ένα μέτρο μπεκάτσα δεν τη βρίσκει η διαρροή της Μπάι Άρης. Είναι η ίδια Μπάι η οποία μας έλεγε και μας ζητούσε να επανέλθουμε στην τάξη για το πρόβλημα υγείας του Παλικούτσα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Έχει κάποια ψυχικά θέματα ο άνθρωπος, όπως όλος ο κόσμος έχει. Είναι η ίδια, το ίδιο γραφείο τύπου όπου ανακοίνωσε 3 και 4 παίχτη και στις 3.30 ανακοινώθηκε από Ισραηλίτικη ομάδα. Είναι οι ίδιοι κύριοι οι οποίοι είπανε σε διαρροή: μη ρωτάτε, υπάρχει ένας γραφικός που γράφει λαλακίες. Λοιπόν, στο Φαμπιάνο πώς έχουν τα πράγματα. Ο Άρης του έκανε μία πρόταση κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με τα ίδια λεφτά με τον Μπράμπετς. Γύρω στα 4,20-4,25 παίρνει ο Μπράμπετς. Δεν απάντησε ποτέ. Του έκανε στο 500 πρόταση ο Άρης πριν αλλάξει ο χρόνος. Δεν απάντησε ποτέ. Και τώρα το ερωτηματικό που μπαίνει εδώ. Είπε ο Θόδωρος, έναν από τους μανατζαρέους του Φαμπιάνου, πόσα θέλετε. Στυλ Αλαφούζου. Εμένα δείχνει αυτό. Απάντηση δεν πήρε ποτέ. Το ρεπορτάζ, παρότι αργά, δεν είμαι. Σάκη. Σωστά, εκεί κατηγορώ τον Θόδωρο. Όπως το Μπράμπετς Φαμπιάνο. 20 Δεκεμβρίου έπρεπε να γίνει. Μπράμπετς, όχι, λάθος. Μπράμπετς Φαμπιάνο ήρθανε μαζί. Πριν 2,5 χρόνια. Το καλοκαίρι δηλαδή του 21. Στον Μπράμπετς έχουν γίνει 2 ανανεώσεις μέσα στο συμβόλαιό του. Έτσι έπρεπε να γίνει και στο Φαμπιάνο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Πέρσι τέτοιο καιρό. Εκεί κατηγορώ εγώ την Μπάι Άρης και τον Θόδωρο. Το καλοκαίρι του αργότερο. Και μακριά είσαι. Το αργότερο. Πριν ένα για χρόνο έπρεπε να έχει γίνει στο Φαμπιάνο νήξη για επέκταση συμβολέου. Όχι όταν λύγει. Το θέμα είναι ότι ο Φαμπιάνο θέλει να μείνει Θεσσαλονίκη. Για δικούς του λόγους. Από τη στιγμή που δεν απαντάει στην πρόταση του Άρη, δεν νομίζω ο Ηρακλής στη Super League 2 ή ο Μακεδονικός ή ο Απόλλων Πόντου, δεν το θεωρώ ομάδα της πόλης, να μπορούν να πάρουν το Φαμπιάνο. Εν αντιθέσει με τον Μπρινιόλι όμως. Δεν μου έχει δώσει δικαίωμα εντός 4 γραμμών ο Φαμπιάνο. Δεν είναι Βέλεθ. Θυμηθείτε το Βέλεθ πριν φύγει στον Άρη. Από τον Άρη. Όταν υπέρασε τον Παναθηναϊκό. Κάτι που έκανε εκεί πέρα. Στην Τρίπολη. Ψηφίκαμε λίγο. Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που υπήρχε φιλολογία. Τιμιότατος. Κιμπάρης. Θα πω εγώ. Είδομεν. Περιμένουμε. Σήμερα υπάρχει Δήμητρα Γαλάνη. Δύο μέρες μόνο. Ναι. Για το μεγάλο στόχο του Άρη. Ναι, και η τέταρτη θέση υπάρχει σαν στόχος, αλλά η τέταρτη θέση θα ασχοληθεί την Κυριακή με αυτό. Θα σε βγάλει η Ευρώπη. Ευρώπη δεν έχουμε παίξει ακόμα εμείς σε ομίλους. Άρα είναι δύσκολο. Ο τίτλος είναι τίτλος. Δύο μέρες μόνο για την Τετάρτη που είναι το παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη. Πάμε σε γραμμές. Πάμε πρώτα στο κινητό και μετά Viber και σταθερά τηλέφωνα. Εσείς καλείτε 2-31-0-287 και 38. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Επίσης. Αλλό. Έλα, φίλε. Έλα, σ' ακούμε τώρα, ναι. Έλα, βρε, κάποιος άλλος μπήκε. Όχι. Εγώ είμαι το κινητό, έτσι. Ναι. Γεια σας, αγόρια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο να. Ο Αριανός, λοιπόν. Καταρχήν, χθες κάθομαι να δω το ματς με την ιδέα στο μυαλό μου ότι θα φάμε τάλαρο. Πραγματικά στο. Με ό,τι μου έχει δείξει η ομάδα. Και δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω. Οι αλλαγές έτσι που γίνανε, τέλος πάντων, ήρθε έτσι πως ήρθε το τεσάρι. Εγώ θα σου πω τα κέρδη της ομάδας χθες. Πρώτα απ' όλα είναι ο Ρόουζιν. Ο Ρόουζιν έπαιζε σαν να έπαιζε με την ομάδα κανονικά από την αρχή. Φανταστικός και επιθετικά. Και επιθετικά, μπράβο, κάνει δύο κατεβασίες. Μιλάμε τώρα αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Που σημαίνει ότι έχει την φυσική κατάσταση. Ήταν ενεργός στο rotation της Λέγκια. Είχε κάνει προετοιμασία. Είναι αυτό που λένε Φάλι το Γενάρη θες έτοιμους παίχτες.
Έτοιμος. Μπράβο. Ένα. Φετφαντζίδης. Ένα ημίχρονο, αλλά ημίχρονο. Το ίδιο και αυτός έτοιμος ήρθε με προετοιμασία από την ομάδα του. Για μένα άλλος ήταν ο κορυφαίος χθες. Ο Φατόρε. Για πες. Ο Φατόρε. Φατόρε, ρε φίλε, πώς τον αδικούμε αυτό το παίχτη. Όσες φορές χρειάστηκε και έπαιξε, ήταν πάνω του τιμίου. Και η assist που δίνει πολύ ωραία. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι η ομάδα έχει μειώσει δραματικά τα λάθη που κάνει πίσω. Κάνει πάλι λάθη, αλλά είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που βλέπαμε πριν δύο εβδομάδες. Τώρα αρχίζει και αυτό βγαίνει η δουλειά του Μάτζιου, έτσι. Παρέλαβε καμένη γη. Μακάρι, παιδιά, τα λάθη των παιχτών πίσω που δεχόμασταν επιθέσεις αφέρτα έχουν μειωθεί. Δηλαδή, ξέρεις, δεν καταλάβαμε ότι λείπανε τα δύο βασικά αμυντικά χαβ. Ο οποίος βγάζουμε ένα Τζούρασεκ στα δύο τελευταία παιχνίδια, τον οποίο και αυτό ψιλοκαμμένο τον είχαμε. Αλήθεια λες, πολύ καλός ο Τζούρασεκ. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ χθες. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Τζούρασεκ χθες. Με μύτο το έκανε. Ναι. Παλιά τα κυρώναμε αυτά στο σχολείο. Ναι. Κατά λάθος, αλλά καλό, δεν πειράζει. Όχι κατά λάθος. Καθόλου κατά λάθος. Και βάζουμε 4 γκολ. Μόνο έτσι έμπαινε εκεί. Και βάζουμε 4 γκολ σε παιχνίδι που είναι τιμωρημένος ο βασικός μας φορ και πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Ναι, αλλά η ομάδα έπαιξε όπως αν θυμάσαι τις περασμένες χρονιές. Που δεν είχες, ας πούμε, τον καλό το σεντερφόρ. Και έπαιζες από τα εξτρέμ. Με τη διαφορά ότι χθες τα είχες τα εξτρέμ. Μέχρι τώρα δεν τα είχαμε. Ναι, δεν πολύ καλά έστρεμ. Και ανεβαίνει Σουλεϊμάνοφ, ανεβαίνει τώρα που αρχίζει και παίρνει ρυθμό. Μακάρι. Και φυσικά το μεγάλο κέρδος, παιδιά, αυτό που χάρηκα πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι συγκινήσεως, ήταν ο Μανού. Ναι. Που μπαίνει το παλικάρι μετά από ένα χρόνο. Ήταν αυτά που είπατε, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Τα δύο κλωτσίδια που έφαγε. Ναι. Και βλέπεις ότι παίζει μετά και βγάζει αυτές τις μπαλιές. Δεν ξέρω πότε θα είμαστε κομπλέ. Μακάρι να μην γίνει κάτι περίεργο την Τετάρτη. Γιατί θα μιλάμε διαφορετικά μετά την Τετάρτη. Εντάξει, δεν είναι φαβορή ο Άρης. Να το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας. Παίζουμε με την ταμπλού Χολάδος. Είναι πιο φαβορή μετά το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, είναι 50-50. Ναι, ήταν 70-30, τώρα είναι 50-50. Αυτό ακριβώς. Μακάρι. Απλά πρέπει να πάμε κανονικά με την λογική της χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδας. Όπως έπαιξε το πρώτο μάτς και το πρώτο. Άναγια δηλαδή, σου. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα μετά το χθεσινό και μοιράζουμε τεσσάρες εμείς. Δεν είμαστε τέτοιοι. Πιο σημαντικό. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σουλεϊμάνοφ θα αποθεώσουμε όταν υπογράψει, έτσι. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς. Θέλω χθες να υπογράψει. Πάμε στο Viber. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Γεια. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα. Επίσης, με υγεία. Επίσης. Με ακούτε καλά? Τέλεια. Εντά κάθαρα, τέλεια. Σαν να είσαι δίπλα. Πάμε. Ωραία. Τέλεια. Πρώτα απ' όλα να πω για τον Άρη ένα μεγάλο μπράβο. Δεν το περίμενα. Έπαιξε ένα στοιχηματάκι, το πιασα, αλλά τον Άρη δεν τον έβαλα μέσα γιατί του φοβήθηκα. Λέω. Τώρα. Πόσο βαρύτητα θα δώσει στο πρωτάθλημα δεν ήξερα. Και μα δεν έδωσε βαρύτητα. Αλλά δεν έδωσε βαρύτητα. Όταν κάνει 9-10 αλλαγές. Γιατί? Δεν δίνει βαρύτητα έτσι. Και αυτοί που μπήκανε τι είναι, ρε φίλε. Μπράβο που σε αυτό λέω. Όχι, θα μπορούσε. Θα έλεγε ότι έδωσε βαρύτητα να έβαζε 10. Στοιχηματικά εντάξει. Άλλη συζήτηση. Το στοίχημα, άλλη το ποδόσφαιρο. Στοιχηματικά δεν το παίξα και το μετάνιωσα γιατί εντάξει θα βγάζαμε κάτι παραπάνω. Και μετά να πω και για τον ΠΑΟ και την ομάδα μας. Ένα μεγάλο μπράβο στον Αριανό που Κωνσταντίνο, εγώ θα περίμενα από σένα να τα ακούσω αυτά. Για τον Κωνσταντέλια. Δεν μου λέει. Ναι. Τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα και όχι, με μάλλον. Όχι, για το Τζίμα. Σε μάλλον δεν Εγώ θα σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε, εγώ θα σε ρωτήσω γιατί εσύ κοιτούσες την κάπα που παίζανε 16-17. Έχω μια αμφιβολία. Να σε κάνω ερώτηση πρώτα για να μου απαντήσεις. Ο Κωνσταντέλιας έπαιζε μαζί με τον Τζίμα. Έχουν παίξει, ναι. Παίζανε καλά αυτοί οι δύο. Πού παίξανε? Δεν παίξανε πολλές φορές. Παίξανε σε κάτι ματσάκι. Απλώς δεν συνυπήρχαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στο ρόστερ της ομάδας ήταν ολόκληρη χρονιά. Για μένα υπάρχει μια σύγκρουση μέσα μου αν είναι πιο ταλέντο ο Τζίμας ή ο Κωνσταντέλιας. Προσπαθώντας να θυμηθώ τον Κωνσταντέλια στα 17-18 που είναι τώρα ο Τζίμας, νομίζω ότι ο Τζίμας είναι σε καλύτερη κατάσταση, πιο έτοιμος ποδοσφαιρικά, παρά ήταν ο Κωνσταντέλια στα 18 του. Χωρίς να λέει αυτό ότι είναι πιο, καλό, πιο δυνατό ταλέντο Τζίμας. Απλώς λέω ότι η εικόνα του Κωνσταντέλια στα 18 του είναι ελαφρώς πιο ανέτοιμος ήταν παρά από αυτό που είναι ο Τζίμας τώρα. Εγώ χθες είχα ρεπό, πήγα να δω τον αγώνα σε ένα καφέ και είχα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στην άλλη οθόνη είχα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και όμως κάθισα να δω την ομάδα μου, όμορφα και ωραία, και εγώ περίμενα όλη την ώρα να δω αυτό το δίδυμο. Ήθελα να δω το μικρό να παίρνει 90 λεπτά ή 92 ή όσο λήξε. Για να παίξει με τον Τέλεια μαζί λες. Και σε μια φάση, και σε μια φάση βλέπω τον προπονητή που δεν θέλω να κρίνω, γιατί δεν είμαι στη θέση να κρίνω, δεν έχω παίξει, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο για να μπορώ να τον κρίνω. Αλλά πόσο χρονών είσαι, αδελφέ, πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε. 47. Ο Κωνσταντίνος με ξέρει. Όχι, στην τύχη το είπα τώρα. Ο Κωνσταντίνος με ξέρει. Δηλαδή, τι περισσότερο έχουν οι δημοσιογράφοι που διαμορφώνουν κοινή γνώμη από εσένα που είσαι 30 χρόνια στα τσιμέντα. Όλοι έχουν δικαίωμα να κρίνουν ή να πούν τη γνώμη. Για ποιο λόγο να μην κρίνει, ποιο σου στερεί αυτό το δικαίωμα. Εννοώ να κρίνω εφόσον δεν ξέρω, γιατί δεν έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, άμα έρθει κάποιος και μου πει, ξέρω εγώ, ρε Νίκο, γιατί έκανες τον τοίχο έτσι και τα λοιπά, δεν μπορώ να βάσει αυτό. Θα το σεβόμουν όταν κανείς άλλος δεν έκανε κριτική και δεν αποθέωνε. Μπράβο. Βάσει αυτόν που βλέπεις, κρίνεις. Αυτά που βλέπεις, ρε φίλε. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Γιατί να μην δούμε μαζί Τέλεια με Τζίμα. Και από πίσω, ας πούμε, Μιχαηλίδη με Κουλιαράκη. Ξέρεις γιατί. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν θα τους δούμε ποτέ πίσω, ας πούμε, γιατί τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δες τώρα, Κουλιαράκη, Μιχαηλίδη, Τσιγκάρα, Ντέλια, Λίρατζι, Τζίμα και Λίρατζι. Γιατί τότε θα μιλάμε όχι για τον ΠΑΟΚ του Ρασβάν, αλλά για τα ετόπουλα. Για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη που βάζει 3 εκατομμύρια το χρόνο στις ακαδημίες. Απαγορεύεται αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι καθόμουν να δω τον αγώνα, περίμενα να δω αυτό το πράγμα. Και σε μια φάση βλέπω να βάζει τον Πράτο Τόμας. Ναι. Νομίζω έβαλε. Νίκο, περιμένεις, αν κάθεσαι. Και χάνει 3 γκολ που θα είχαμε. 3 γκολ παραπάνω θα είχαμε. Χάνει για μένα 3 γκολ καθαρά. Γιατί ο άνθρωπος έχασε 3 γκολ. Για μένα όταν το είδα αυτό λέω, άμα γκολ είναι. Ωραία. Εντάξει, έχει βάλει άλλα. Πάντως, αν κάθεσαι να βλέπεις αγώνες. Ναι, γιατί περιμένεις. Αυτά ο Τζίμας θα τα βάζει. Δεν το ξέρεις. Αυτό είναι υποθετικό. Είναι. Αυτό μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αλλά αν περιμένεις, αν κάθεσαι να βλέπεις μάτς, γιατί περιμένεις να δεις Κωνσταντέλια με Τζίμα μαζί και τα Αετόπουλα, κάνε κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Δικιά μου συμβουλή. Μα το παιδί είναι 18 χρονών. Κωνσταντίνε, το παιδί είναι 18 χρονών. Έχει μέσα τη θέληση να παίξει. Έχει τη φλόγα. Και το αίμα του βράζει. Θυμηθείτε, ας είναι και πολλά χρόνια, αλλά προσπαθήστε να θυμηθείτε πώς ήσασταν εσείς με 18. Άστο. Εγώ με 18 να μου έλεγες, ρε φίλε, εκεί πέρα είναι ένα δέντρο. 100 χρονών, πάνε βγάλ' το. Κατευθείαν θα σου πω. Πάνε το βγάλω. Γεια σου, Νίκο. Να σε καλά. Τώρα, αν πει πάνε το βγάλω, θα το σκεφτώ 100 φορές. Ευχαριστούμε να πολύ. Καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά στη Θεσσαλονίκη μου, φιλάκια πολλά. Να σε καλά, όπως λέγανε πριν 20 χρόνια, πότε ήταν ο Κωστίκος προπονητής. Ναι. Τα μωρά του Κωστίκου. Τα μωρά, ναι. Τα μωρά. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλώ τον Αγγλικό. Επίση, να πω ότι άλλος ο ρόλος του Κωνσταντέλια, άλλος του Τζίμα, γι' αυτό μπορεί να φαίνεται πιο γρήγορα ο Τζίμας. Του Κωνσταντέλια ο ρόλος χρειάζεται και χρόνο, δεν είναι εύκολο. Ενώ του Τζίμα είναι εκτελεστικός ο ρόλος και είναι πολύ πιο αποτελεσματικός και από πιο νωρίς ακόμα. Έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και στο χαρακτήρα του καθενός. Ένα όνομα να θυμάστε, Μύθου. Το next big thing. Πάμε.
πολύ ωραία. Να πω λοιπόν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω, βέβαια θεωρητικό είναι περιέργος, γιατί στα λόγια είναι, ακόμα δεν έχει γίνει μήνυση. Αλλά σε περίπτωση που γίνει μήνυση, θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός να πάει στην Β' Εθνική. Ίσως και για αυτόν τον λόγο δεν έγινε μήνυση. Mm-hmm. Έγινε μήνυση στα λόγια. Προφορική μήνυση. Πώς, ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί περιμένω να ακούσω και μου κάνει εντύπωση. Δεν θέλουν να το πούν ότι όποια ομάδα πάει στα δικαστήρια τα κανονικά. Στα πολιτικά, ναι. Προφορική μήνυση εντυπώσεων. Βέβαια. Δηλαδή, αν μπορεί ο κάθε ένας διοικητικός να στέλνει τους διαιτητές στα κρατητήρια, θα είχαμε γεμίσει τα κρατητήρια από διαιτητές, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Υπήρχε αυτό παλιά και μετά νομοθετήθηκε να μην μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί κάθε τα Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτα τα τμήματα από αυτόφορη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι μάλλον είδαμε, φυλάρεται μία σκηνή από το μέλλον. Κάνει προθέρμανση, προπόνηση ο Αλέξης, αυτά που θα δούμε στη γεμάτη Τούμπα. Εύχομαι να μην είναι και πραγματικά έχεις δίκιο. Εύχομαι να μην τσιμπήσει ο κόσμος. Γιατί πλέον και έχει έτσι αλλάξει η νομοθεσία και θα χαλάσει τη ζωή του αυτός που θα το κάνει. Και την ομάδα που θα καταστρέψει. Και εδώ φαίνεται ο τρόπος σου, που ο τρόπος σου πραγματικά είναι κάτι πολύ πολύ καλό για τον Άρη πρώτα. Αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε δυστυχώς και όλοι οι οπαδοί. Αυτό που κάνεις τώρα ωφελεί τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι έμεσα να πρέπει να ωφελεί όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Δεν φαίνεται, αλλά έτσι είναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής τώρα, ότι σε αυτή την περίπτωση, ό,τι και αν γίνει, εμένα με ενδιαφέρει να μπορέσει τουλάχιστον να ισορροπήσει αυτό που τώρα είναι ανισόρροπο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να τα κάνει όλα γιάχμα, να μην αφήσει τίποτα όρθιο, γιατί μόνον έτσι θα δικαιολογηθεί και θα μπορέσει να κρατηθεί. Αλλιώς οι ίδιοι οι οπαδοί του θα δημιουργήσουν το πρόβλημα. Και προκειμένου να μην δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, λέει όλα γιάμπαλο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό, και πρέπει να το προσέξουν όλοι οι υπόλοιποι. Να προστατεύσουν αυτό που έχουν. Mm-hmm. Και πραγματικά εκεί πέρα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Να σε καλά. Γεια σου, φιλάρετε. Να σε καλά. Πάμε. Αφού δεν μπορώ να το πάρω, εγώ θα το διακόψω, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Παρεμπιπτόντως, κυρίω Άβε έφαγε κόκκινη χθες στην Μπενφίκα, στον Ταλούζ. Δεν άκουσα τον Αλέξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον τελευταίο για το διάλειμμα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, εσείς, κύριε μου. Παιδιά, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Σας ακούω ανελειπώς, γιατί είστε πραγματικά ένα κόσμο για το ραδιόφωνο. Να το κοιτάξει. Ευχαριστούμε, ξάδερφε. Όχι, δεν το κοιτάω. Ναι, όχι, ναι. Είστε πραγματικά, δεν είστε δίθεν, δεν είστε αυθεντικοί, και γι' αυτό και σας ακούω. Ό,τι έχετε να πείτε το λέτε. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να συγχαρητήρια, καταρχάς είμαι ΠΑΟΚΣΙ, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, και στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και θα ήθελα να συμφωνήσω λίγο με τον Άκη Κωνσταντίνε, γιατί θα συμφωνήσω, πώς έχουμε την απέτηση, δηλαδή να ζητάνε από τον Μπογιέτ να παίξει στην Εθνική. Την Εθνική Ελλάδος, και κάνουμε παράπονα, όταν ο ίδιος ο προπονητής μας δεν τον βάζει ενδεκαδάτο, που λένε. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και για το... Έτσι δεν είναι τώρα. Πώς είναι δυνατόν να φωνάζουμε ότι δεν τον είχε, όταν δεν τον έχει ο προπονητής, δεν τον εμπιστεύει. Πώς δεν εμπιστευτεί ο Πογέτ? Αν είναι κακός ο Πογέτ αυτό, είναι κακός και ο Ρασβάν. Αν κάνει σωστά ο Ρασβάν, κάνει σωστά και ο Πογέτ. Αλήθεια. Όταν δεν το βάζεις εσύ, δεν είναι έτσι. Και κάτι τελευταίο και για το δίδυμο που είπες, ακριβώς για το αμυντικό δίδυμο. Γιατί χθες είδαμε τώρα, όταν αλλάζει συνέχεια τα center back σου, με κουλαράκι, με μια κουλαράκι, μια κεντζιόρα, μια ξέρω εγώ. Πρέπει να υπάρχει και μια δίδυμο. Γι' αυτό και γίνανε κάποια λαθάκια. Και μπορούσαμε να το πληρώσουμε. Αν ήταν πιο εύστοχος ο Πας, αλήθεια είναι και αυτό. Αυτό, ναι. Έγινε, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και πάντα να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο. Συμπολίτες. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση για το Πανσεραϊκό ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Πώς λένε.
ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Πανσεραϊκό να παίξουν αυτή την Τετάρτη και ο Πανσεραϊκός δέχτηκε. Ναι. Λέγεται. Ναι. Να δούμε τι θα πει η ΕΠΟ όμως. Να δούμε τι θα πει η ΕΠΟ. Ο λόγος ο ΠΑΟΚ που θέλει σε κινήσεις σε fast track πατκιούτ να ξεμπερδεύουμε. Ποιος είναι, για να μην πάει ανάμεσα στα ντέρμπι. Για να μην είναι ανάμεσα στα ντέρμπι τα μάτια με τον Πανσεραϊκό. Τώρα δηλαδή να βγει και τσιρίζει ο Ολυμπιακός, θα έχει άδικο. Λέω εγώ τώρα. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες, γιατί να τσιρίζει. Εκεί γίνεται δύο μέρες πριν το μάτς να πούμε ότι θα ορίσουμε μάτς. Πάλι καλά που δεν τον είπα τον Πανσεραϊκό. Υπέγραψε ένα χαρτί, ρε φίλε. Πάντως το αίτημα. Ότι απεκλείστηκες από τις 8. Το αίτημα έχει γίνει από το Σάββατο. Είναι δυνατόν να το Σάββατο. Από το Σάββατο. Το Σάββατο. Και σήμερα, ας πούμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, η ΕΠΟ να ορίσει παιχνίδι δύο μέρες πριν. Στο Ελλαδιστάν μόνο γινόταν. Για αυτά. Μένα είναι λάθος της ΕΠΟ. Αν έχει γίνει το αίτημα, το έχουν αποδεχτεί οι δύο ομάδες από το Σάββατο και δεν το έχει ορίσει η ΕΠΟ από το Σάββατο, είναι λάθος της ΕΠΟ. Έτσι δεν είναι. Σάββατο, εγώ ετούμε κάτι. Συμφωνείς εσύ, ο Πανσεραϊκός. Το ετούμε εγώ, συμφωνείς εσύ. Είναι. Γιατί είναι το όλο σκεπτικό. Το όλο σκεπτικό. Όχι είναι τώρα λάθος. Γιατί είναι ο ΠΑΟΚ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να προασπίζουμε τα συμφέροντα του δικέφαλου, του Βορρά και το ένα και το άλλο. Αν αυτό εδώ το έκανε ο Ολυμπιακός, θα τσιρίζαμε στην πόλη. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Γνωρίζεις κάτι για ένα ραντεβού που έγινε Παρασκευή βράδυ στην πόλη, εδώ 10 η ώρα ήταν το ραντεβού. Εξέλιξη το ένα άλλο, τίποτα. Από τη showbiz είναι αυτό τώρα. Η εξέλιξη. Δεν γνωρίζω Σύπα, κάτι. Δεν θα γνωρίζεις. Έπρεπε να γνωρίζω. Θα έπρεπε θα να έπρεπε. Γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Είναι πιο μεμπτό το ότι δεν γνωρίζω από το ίδιο το γεγονός. Δηλαδή είναι δυνατόν να γνωρίζουμε για τον Φαμπιάνο και να μην γνωρίζουμε. Αλήθεια. Μην πούμε τι. Τέλος πάντων. Θα μπούμε στο θέμα σε. Θα μπούμε σε άλλη στιγμή, εννοείται. Θα έχει ψωμάκι. Τετάρτη, τι θα γίνει στο Άρισσαϊκ. Τι να γίνει, δηλαδή όταν λες τι θα γίνει. Παίζουν μια δεκάδα που θα κατέβεσαι, σε παίρνει ο Μάντζιος τηλέφωνο. Εσένα δεν σε παίρνει, άλλους παίρνει βέβαια. Ναι. Πες ότι σε παίρνει, πάει τηλέφωνο σου. Χουτεσιώτη. Εγώ ναι. Μανού Γκαρθία, βάζει βασικό. Έχει έξοδο Χουτεσιώτης. Όχι, σε αυτό το μάτσο υψηλή ένταση δεν ξεκινάει ο Μάνου. Ναι. Ναι. Αν μπει, θα μπαίνει στο λόγο ανετοιμότητα, λες. Όχι, τι? Δεν είναι, δεν φάνηκε ανέτοιμο κάθε άλλο. Δεν φάνηκε ανέτοιμο, δεν έπαιξε 15 λεπτά. Ψυχολογικά δεν είναι και τώρα ένα τζατζάρισμα τώρα εντάξει. Δεν. Δεξιά. Ο Ντομπάτζιο. Αριστερά, Μοντόγια. Να δούμε αν θα παίξει και ο Λιβάη. Μπράμπετς με ερωτηματικό. Ρόγους. Δεν ξέρω, ερωτηματικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το Φαμπιάνο. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το Φαμπιάνο. Θα μας γίνει μπρινιόλιο Φαμπιάνο. Δεν ξέρω αν Φερστράτε θα έπαιζε. Έχει μεγάλη αποχή. Έχει γύρω στις 3 εβδομάδες. Πάει ρίσκο είναι σε τέτοια ένταση. Στον πάγκο διαθέσιμος ναι. Ο ένας που δεν χαλάει είναι ο Νταρίντα. Και τώρα. Μάλλον για Τζούρασεκ πάμε. Εκτός αν περάσει Φεράρι αριστερά και Μοντόγια αμυντικό χαφ. Ο οποίος είναι καταπληκτικός. Και μπροστά εντάξει η τριάδα. Άνθρωπος ο οποίος σήκωσε τσουλού με την μπάρτσα. Έτσι παίζει σε όλες τις θέσεις. Μα σε μιλές μπάρτσα γιατί το έφαγε το τεσάρι. Ας το δούμε και τερματοφύλακα Κιμάτζιο. Το Μοντόγια. Χειρότερος από τα πουλιά που έχουμε δεν μπορεί να είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα που ψάχναμε θέση για τον Βασίλη Σαμπράκο, ναι. Φίλος είπε ότι θα ήταν ο ιδανικός τερματοφύλακας. Έχει. Έτσι είπε φίλος ακροατής. Έχει την κορμοστάσια. Ναι. Και την αντίληψη την ποδοσφαιρική. Φτάνει να είναι τερματοφύλακας ρε φίλε τον Νέιτης. Αυτοί που βγαίνανε μέχρι ναι, το σημείο του πέναλτι. Να καθαρίζουν τις φάσεις. Γόνατο και όχι αγώνα. Σαν τον Κουέστα που είναι κάτω από τα goal post. Πάμε. Έτοιμος Βασίλης Σαμπράκο να παίξει τερματοφύλακας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να κάνω μια συνεννόηση και να σας μιλήσω. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Όσα θέλεις. Εννοείται. Μάλλον θα δοκιμάζει γάντια ο Βασίλης Σαμπράκος για να παίξει την Τετάρτη. Δεξιά σου λέει Μάνο δεν χαλάει, αριστερά Σαβέρο. Τριάδα δεν χαλάει μπροστά σου. Λέει Μάνο Σαβέριο και. Ναι, στο δεκάρι Λόρε. Υπάρχει θέμα. Πίσω, μάλλον για φέτο πάμε. Ναι, μέχρι το 60 και μετά Μάνο. Πάμε. Λοιπόν. Ναι, είμαι εντάξει. Τέλεια, έλα Βασίλη. Πώς είστε? Καλά, μετράμε γκολ. 8 γκολ βάλανε οι ομαδάρες μας εδώ. Εντάξει. Η Θεσσαλονίκη στα καλύτερά της εκτός την κίνηση. Ναι, σωστά. Εκτός την κίνηση γιατί έχει ζήτημα. Ζήτηματα. Περίμενε, εννοώ μετά τις γιορτές έχει ζήτημα. Χειρότερο, εγώ θα έλεγα. Αυτή η εβδομάδα που πέρασε η προηγούμενη ήταν η χειρότερη στην πόλη από άποψη κίνηση. Εντυπωσιακό, γιατί συμβαίνει κάτι, είναι κάποιο έργο σε εξέλιξη που τα κάνει όλα μπαχαλό. Ετοιμάζεται ο Άρης να περάσει την ΑΕΚ. Αυτό γίνεται. Εκτός από αυτό. Το τέτοιο έξω, στον περιφερειακό. Το flyover αυτό. Ρίχνει πολλά οχήματα μέσα στην πόλη. Μάλιστα, οκ. Το κατάλαβα. Γιατί στην Αθήνα δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μετά την
μετά τις γιορτές. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο, πώς να το πω, χαλαρά. Ναι, η κατάσταση στους δρόμους. Γι' αυτό εντυπωσιάστηκα. Κατά τα άλλα, σε σχέση με το αν θα μπορούσα να παίξω τροματοφύλακας, με την καμία. Θα μπορούσα να έχει το. Ξαπ τον boy. Και δεν το λέω τώρα που μεγάλωσα και μικρός, δεν με έλεγες ελαστικό ποτέ. Ψιλοκαδρώνεις και... έλεγες δηλαδή. Εντάξει, όχι καδρώνει, αλλά ελαστικός δεν ήμουν, δεν ήμουν, όχι. Οπότε το λέω αυτό γιατί κάποτε είχε χρειαστεί, τον καιρό που έπαιζα handball, είχε χρειαστεί κάποτε σε ένα match να καθίσω για λίγο τέρμα. Γιατί οι τερματοφύλακες, ο ένας δεν ξέρω, ήταν άρρωστος, ο άλλος χτύπησε κάτι τέτοιο και γίνει. Δεν ανοίγανε τα πόδια μου, δηλαδή. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Ναι. Καλό. Οπότε, αυτό για τερματοφύλακας ποδοσφαιρού. Δεν θα έτρωγες γκολ κάτω από τα πόδια. Ναι, σωστό. Σωστό. Κατά τα άλλα, λέω ότι σε γενικές γραμμές στη μεγάλη εικόνα θα πω ότι καλή μπαλά είδαμε αυτό το. Ναι, αλήθεια λες. Πολύ ωραία. Και τι κρίμα να είναι άδεια τα γήπεδα, ρε φίλε. Παίζεται ωραίο ποδόσφαιρο πλέον στην Ελλάδα. Θα σας πω το εξής. Εχθές όταν έφτασα στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκείνη την ώρα είχε φτάσει ένας γύρω περίπου 60 ετών άνθρωπος, ο οποίος ήταν οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος είχε παρκάρει εκεί κοντά στο γήπεδο για να πάει σε μια καφετέρια κοντά στο γήπεδο να δει το παιχνίδι. Και μου έλεγε ότι στη φετινή σεζόν είχε κάνει την υπέρβαση και είχε αγοράσει 4 εισιτήρια διαρκείας προκειμένου να είναι τα παιδιά του και νομίζω ότι κάποιος ανιψιός, κάτι τέτοιο, πάντως να είναι όλη η οικογένεια μαζί. Τα εισιτήρια αυτός ο άνθρωπος τα πήρε ανάμεσα στα άλλα για να δει τα ντέρμπι προφανώς. Δηλαδή είναι, και μιλάμε για την ομάδα που λόγω καινούργιου γηπέδου έχει τα ακριβότερα διαρκείας. Και ακριβότερα έτσι. Και πολλά. Σωστά. Και μου έλεγε λοιπόν προτού δει το παιχνίδι, προτού δει τι έχανε, τι θα έχανε, μου έλεγε εμείς τα διαρκεία για κάτι τέτοια μάτς τα πήραμε και κοίτα τώρα περνάμε απ' έξω και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και τώρα είμαι καημό ο άνθρωπος, αυτό θέλω να πω. Σε τόσες τοποθετήσεις που έχουν κάνει οι κυβερνώντες δεν είπανε για αποκατάσταση αυτής της περίπτωσης. Γιατί τότε στο lockdown υπήρχαν αεροπορική εταιρεία, πήρε εκατομμύρια τον κόσμο, τον κοσμάκι που από το στέριμά του ήθελε, ρε παιδί μου, να πάει να δει την ομάδα του, δεν είπα να τους δώσουμε, ρε φίλε, ένα κατοστάρικο έτσι. Κάθε παιχνίδι τόσο να κοστίζει τίποτα. Όχι μόνο. Αλλά η θέση της κυβέρνησης ήταν ότι αυτοί που έχουν αγοράσει εισιτήρια με τις ΠΑΕ πρέπει να τα βάλουν, γιατί εκείνες δεν φρόντισαν όλο αυτόν τον καιρό να έχουν πάρει μέτρα προκειμένου τα μάτς να διεξάγονται χωρίς, με ασφάλεια για τους θεατές. Και αλυσιδωτά, μετά θα έπρεπε οι ΠΑΕ να ζητήσουν από την πολιτεία το αντίστοιχο. Δηλαδή εγώ οπαδός πρέπει να υποβάλω μήνυση μαζί με άλλους στην ομάδα μου και η ομάδα μου να απευθυνθεί στο κράτος, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνει. Η ουσία είναι ότι παίζεται μπαλάρα στα ελληνικά γήπεδα πλέον. Μπαλάρα, οκ. Okay. Για τα κυβικά της Ελλάδος, δεν λέμε Premier League ότι γίναμε. Σωστά. Ναι. Κοιτάζεις ένα πρωτάθλημα που έχει πολλές ομάδες κοντά, δηλαδή εδώ που είμαστε σήμερα, σκεφτόμαστε. Οι περισσότεροι κάνουμε την εκτίμηση ότι μέσα στα play-offs θα κρυθεί ο τίτλος και θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής και όχι νωρίτερα, όχι μόνο, εντάξει, μαθηματικά μπορεί αυτό να πει κανείς ότι είναι δεδομένο, αλλά εγώ λέω και ουσιαστικά θα μπούμε στα play-offs και δεν θα ξέρουμε ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και η ουρά έχει ενδιαφέρον. Σωστά, και η ουρά παντού, έχει. Παντού. Όλα έχουν ενδιαφέρον, ναι. Και τώρα αν συζητήσουμε, εγώ το μάτς που έχω δει καλά, ήταν το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Στα υπόλοιπα δεν είχα το χρόνο να δω πολύ καλά τα παιχνίδια, άρα δεν είμαι κάποιος που μπορεί να είναι απόλυτος σε οτιδήποτε πάνω στα όσα συνέβησαν στην αγωνιστική γενικά. Θα πω ότι σε αυτό το παιχνίδι, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο ρυθμός θα πω και πάλι, ήταν ευρωπαϊκός. Εμένα μου θύμισε τα παιχνίδια που είδα, γιατί είδα από κοντά αρκετά από τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και αρκετά από τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Λέω ότι ο ρυθμός του χθεσινού μάτς ήταν εκεί, σε τέτοια στάνταρ. Δεν έχω δει ακόμη την ανάλυση των δεδομένων για να είμαι κατηγορηματικός, ενδεχομένως αύριο να μπορώ να σας το πω αυτό που θα έχω δει και τα στοιχεία, αλλά με το μάτι λέω ότι ο ρυθμός ήταν πολύ υψηλός και γι' αυτό είχαν και από στο πρώτο ημίχρονο είχαν από περίπου 50 επιθέσεις η κάθε ομάδα. Το πόσες από αυτές ολοκληρώθηκαν είναι μια άλλη συζήτηση και το πόσες μεγάλες ευκαιρίες είδαμε είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν είδαμε πολλές. Άρα αν το μέτρο κάποιου
προκειμένου να ψυχαγωγείται είναι το να βλέπει πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες αυτό το παιχνίδι. Αλλά κατά τα άλλα είχε αλλαγή στη δυναμική, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο απειλητικός και αυτός που κάνει τις περισσότερες ευκαιρίες μετά τον γκολ που δέχεται είναι ο Παναθηναϊκός, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η απειλητική που κάνει και το μεγαλύτερο πλήθος ευκαιριών και πιο ποιοτικές ευκαιρίες συγκριτικά με τον αντίπαλό της είναι η ΑΕΚ. Άρα είχε εναλλαγή και σε αυτό, στο ποιος είχε την επιθετική δυναμική μέσα στο παιχνίδι, είχε εναλλαγή στο σκορ, είχε δράμα στο τέλος με ένα γκολ και μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Άρα ήταν ένα μάτς που λες, το δεν ντρέπομαι να το δείξω σε κάποιον που έρχεται από ένα καλύτερο πρωτάθλημα, για να του πω ότι να, κοίτα, τουλάχιστον στο επίπεδο των μεγάλων ομάδων η ποιότητα του ποδοσφαίρου και ειδικά ο ρυθμός είναι υψηλός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει στηθεί άγαλμα του Βαγιανίδη ή ακόμα? Εντάξει, ναι, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, γιατί η αλήθεια είναι ότι γέννησε πολλούς πρωταγωνιστές σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα είναι ένας από αυτούς. Και εγώ θα πω ότι είναι το highlight μιας εμφάνισης που, όταν κοιτάζεις την ισορροπία, δηλαδή το τι κάνει και στην άμυνα με βάση το τι ζητάει, ένα, η θέση του, και δύο, το πλάνο του Παναθηναϊκού από έναν παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, είχε μια πάρα πολύ ισορροπημένη εμφάνιση ο Βαγιανίδης, που αρχίζει και μοιάζει φυσιολογικό, αλλά συζητάμε για ένα παιδί το οποίο δεν είναι ότι έχει φέτος καθιερώνεται στον Παναθηναϊκό, άρα δεν είναι ότι πώς να το πω, έχει φέρει τον εαυτό του στο επίπεδο να λες ότι αυτό είναι το αυτονόητο, εκείνος να έχει μια τόσο ολοκληρωμένη και τόσο συγκεντρωμένη εμφάνιση σε ένα παιχνίδι που, επειδή από τον καιρό του Φατίχ Τερίμ, δηλαδή 20 μέρες, εδώ και 20 μέρες περίπου, έχουν αλλάξει τα ζητούμενα από κάθε θέση. Μπορώ να πω με γυμνό μάτι, χωρίς να έχω δει τα χιλιόμετρα για να τα συγκρίνω, ότι και περισσότερα χιλιόμετρα κάνουν οι back και σε υψηλότερες εντάσεις, δηλαδή περισσότερα sprint μέσα στο παιχνίδι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι extreme συγκλίνουν προς τον κεντρικό άξονα για να δημιουργούν εκεί υπεραριθμία, άρα δίνουν την πλευρά στους back, και γιατί σε κάθε χτίσιμο επίθεσης ο Παναθηναϊκός ανεβάζει ψηλά τους back. Είναι ο τρόπος, η ιδέα που έχει για το ποδόσφαιρο ο Φατίχ Τερίμ, για το πώς πρέπει να είναι τοποθετημένη η ομάδα του όταν κάνει επιθέσεις. Και επειδή μένει και πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός, μένει στο αντίπαλο μισό δηλαδή για να κάνει άμυνα και να είναι πολύ πιεστικός, αυτό σημαίνει, φέρνει πολύ καταπώνηση για όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουν να κάνουν περισσότερα sprint προκειμένου, ένα, να είναι πιεστικοί προς τον κάτοχο της μπάλας στο αντίπαλο μισό, και δύο, να γυρίζουν στις αρχικές τοποθετήσεις τους όταν ο αντίπαλος, στην προκειμένη περίπτωση ΑΕΚ, σπάει το pressing. Άρα χρειάζεται και περισσότερα χιλιόμετρα, περισσότερες αποστάσεις να κάνουν, και σε υψηλή ένταση να τις κάνουν για να έχουν γρήγορες επιστροφές. Το ότι ανταποκρίνεται λοιπόν αυτό το παιδί σε αυτό το νέο, πιο απαιτητικό για εκείνον σε σχέση με τις προδιαγραφές που βάζει στο παιχνίδι ο προπονητής παιχνίδι, είναι εντυπωσιακό. Είναι ένα παιδί δηλαδή που ο Παναθηναϊκός νιώθει ότι του βγαίνει, ότι είναι για να είναι ο βασικός του δεξιός μπακ. Στον ελλαδικό χώρο, Βασίλη, τέλος, πριν πάμε στη φάση. Α, πες τη φάση για να πάμε. Πες για τη φάση, γιατί μιλάμε για το παιδί. Ναι, λέω, στη φάση αυτή ο Αραούχο είναι στα κλάσματα του δευτερολέπτου που ετοιμάζεται να πανηγυρίσει. Είναι τόσο σίγουρος ότι βάζει γκολ. Γιατί, ένα, δεν είναι στο οπτικό του παιδί ο Βαγιανίδης που έρχεται με χίλια, και δύο, δεν είναι μόνο ότι βάζει τάκλινγκ, κάνει και υπερέκταση του ποδιού του για να καταφέρει να φτάσει την μπάλα. Δηλαδή πραγματικά είναι καρτούν φάση. Μόνο έτσι, το σώζε. Ναι. Μόνο με την υπερέκταση. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, πήγε με χίλια, πραγματικά πήγε με χίλια και κατάφερε να κόψει την μπάλα. Ναι. Στον ελλαδικό χώρο, Βασίλη, στον ελλαδικό χώρο δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ ομάδα η οποία κάνει αλλαγή προπονητή σε τρεις εβδομάδες να παρουσιάζει τέτοια διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα σε τρεις εβδομάδες. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλον προπονητή με ομάδα. Μιλάμε για ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Δηλαδή, προετοιμασία έπρεπε να κάνει ο Τερίμ για να παρουσιάσει ένα τέτοιο Παναθηναϊκό. Πώς έχει αλλάξει έτσι αυτή η ομάδα, οι ίδιοι παίχτες είναι? Κοίταξε. Είναι δύο τα ζητήματα. Μάλλον τρία. Είναι. Μιλάμε για μεγάλο προπονητή, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ένα ζήτημα είναι ποιος τους το ζητάει. Ναι. Δεν τους το ζητάει κάποιος που δεν τους γεμίζει το μάτι, που αμφιβάλλουν σε σχέση με το αν ορθώς το ζητάει αυτό. Θα κάνω ένα
μια αντιπαραβολή που δεν έχει όμως μομφή προς τον άλλο προπονητή. Θέλω να δείξω τη διαφορά στα μεγέθη. Αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού πήγε να τον εκπαιδεύσει ο Αργύρης Γιαννίκης στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Δεν ψήθηκαν. Και ενώ τον είχαν δει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού με αυτόν τον προπονητή από τον Πας Γιάννενα την προηγούμενη σεζόν, δεν ψήθηκαν ότι αυτός ο προπονητής είχε επίγνωση. Ότι είχε την εμπειρία και άρα και την επίγνωση για να μπορεί να τους πείθει ότι ο δρόμος που δείχνει βγάζει σε επιτυχίες. Όταν άρχισαν τα παιχνίδια λοιπόν και άρχισε ο αντίπαλος να εκμεταλλεύεται το ότι έβρισκε την ΑΕΚ τοποθετημένη ψηλά, η ΑΕΚ μέσα στα παιχνίδια άρχισε να νιώθει μεγάλη ανασφάλεια. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να αμφιβάλλουν για το αν το πλάνο που τους είχε δείξει ο προπονητής για να ακολουθήσουν μπορεί να τους φέρει θετικό αποτέλεσμα. Όταν συμβαίνει αυτό σε μια ομάδα, πάβει να έχει πιθανότητες το πλάνο να βγει. Δηλαδή όταν οι ποδοσφαιριστές αμφιβάλλουν ότι θα βγει και έχουν έντονες αμφιβολίες και έχουν ανασφάλεια μες στο γήπεδο, τότε πια δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει αυτό το πλάνο. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού λοιπόν έρχεται ένας προπονητής ο οποίος τους λέει από την πρώτη προπόνηση ότι εγώ θέλω φυσικό παιχνίδι, φουλ ένταση, διεκδίκηση, προσωπικές μονομαχίες σε όλα με μεγάλη ένταση. Θα μένουμε ψηλά στο γήπεδο, θα ανεβαίνουμε ψηλά στο γήπεδο, θα κρατάμε την άμυνα στη σέντρα κτλ. Κτλ. Δεν είπαν, όπα, καλό στο μάγειρα, κοίτα εδώ τι μας λέει να κάνουμε. Δεν έγινε αυτό. Άρα ψήθηκαν με αυτόν. Αυτό είναι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο στην υπόθεση που συζητάμε. Το δεύτερο κρίσιμο είναι ότι είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν την... που έχουν ξαναλειτουργήσει έτσι στο παρελθόν. Όχι με τον Γιοβάνοβιτς, σε προηγούμενες ομάδες τους. Το καταλαβαίνεις δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Εγώ χθες αυτό το πράγμα το καταλάβαινα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Ότι ο προπονητής έχει συνεννοηθεί με τους ποδοσφαιριστές. Δεν τους ζητάει να κάνουν κάτι που δεν το έχουν ξανακάνει στην καριέρα τους. Που είναι επίσης πολύ κρίσιμο. Δεν το είδα αυτό, για παράδειγμα, στη συμπεριφορά του Κότσιρα. Το ότι η ΑΕΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό, το είπα και πάνω στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν μου είναι εύκολο να απαντήσω γιατί δεν το έκανε, γιατί δεν προσπάθησε να βάλει περισσότερους παίκτες στο κεντρικό άξονα για να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι απέναντι υπήρχε ένας παίκτης που δεν είναι μαθημένος να παίζει σε αυτή τη θέση. Εγώ στις τοποθετήσεις του Κότσιρα όταν ο Παναθηναϊκός αμυνόταν στο πρώτο ημίχρονο, έβλεπα έναν παίκτη που σκεφτόταν που πρέπει να βρεθεί, που δεν του έβγαιναν φυσικά δηλαδή οι κινήσεις του. Που είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν το λέω για να τον θίξω ή να τον μειώσω ή να πω ότι δεν κάνει για αυτή τη θέση. Είναι ένας παίκτης που μέχρι χθες εκεί είχε παίξει ένα 20 λεπτό, μισά ώρα όπως έχει παίξει στο μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό, στο δεύτερο ημίχρονο, και άλλη μια φορά στην καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά δεν είναι αρκετά για ένα παίκτη, όποιας ηλικίας κι αν είναι, γιατί άλλο είναι να σου έχουν πει πώς να παίζεις και άλλο είναι να μπαίνεις να παίξεις. Είναι χαοτική διαφορά το να έχω το θεωρητικό υπόβαθρο, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, να ξέρω δηλαδή τις θέσεις που πρέπει να τοποθετείται το εξάρι σε μια ομάδα, από το να είμαι εγώ αυτό που πρέπει να κάνω και μάλιστα μια ομάδα που παίζει σε πολύ ψηλό ρυθμό όπως είναι άλλη. Αυτό για μένα είναι εντυπωσιακό. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο που εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε σχέση με το τι έκανα πάνω χθες. Το πιστώνω στον Περίμ. Βασίλη, ακούμε λίγο με διακοπές τώρα. Δεν ξέρω το σταθερό σου, αν είναι ασύρματο, μήπως πρέπει να πας πιο κοντά στη βάση. Ακούμε κάτι. Πάρα πολύ κοντά και μου κάνει εντύπωση αυτό. Okay. Αλλά θα πάω ακόμα πιο κοντά. Ναι. Θα πω λοιπόν το εξής. Η ΑΕΚ όταν πιέζει τον αντίπαλό της, αμήνεται σε man-to-man. Και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα σωρό προπονητές, Έλληνες ξένους, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μακριά από το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε πολλούς προπονητές. Ανάμεσα σε αυτούς και στους Έλληνες, στους προπονητές των ελληνικών ομάδων που έχει βρει απέναντι και των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή και τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον είχε προβληματίσει πολλές φορές και τον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου αρκετές φορές. Δεν έβρισκαν εύκολα τον τρόπο να φύγουν από την πίεση, δεν έβρισκαν εύκολα τον τρόπο να δημιουργούν χώρους. Ο Τερίμ αυτό από την ΑΕΚ του Αλμέιδα το αντιμετώπιζε πρώτη φορά. Τι έκανε? Στα πρώτα 20 λεπτά πιεζόταν πολύ και δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο να σπάσει αυτό το pressing. Όταν κατάλαβε ότι ο αντίπαλός του πιέζει σε man-to-man, άρχισε να βάζει τους κεντρικούς του μέσους να ανεβαίνουν ψηλά στο γήπεδο όταν ο Παναθηναϊκός ξεκινούσε να χτίζει τις επιθέσεις. Δηλαδή άφηνε την ανάπτυξη
στους κεντρικούς αμυντικούς. Επειδή όμως οι κεντρικοί του Μέση ανέβαιναν ψηλά στο γήπεδο, τους ακολουθούσαν και οι προσωπικοί τους αντίπαλοι. Η κεντρική μέση της ΑΕΚ. Άρα δημιουργούνταν ένας χώρος στη μεσαία γραμμή, όπου ο Παναθηναϊκός κυκλοφορούσε άκοπα, στην πραγματικότητα χωρίς να πιέζεται. Η μπάλα ήταν στους κεντρικούς αμυντικούς του. Όμως δεν πιέζονταν. Και άρα άρχισε να ηρεμεί μέσα στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι, θα πει κανείς, σιγά τη σοφία. Αυτό λέει το εγχειρίδιο της προπονητικής, για το τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής όταν βλέπει τον αντίπαλο να παίζει man-to-man. Ναι, αλλά πολλές φορές, για πολλούς διαφορετικούς λόγους, ο προπονητής κάνει την επιλογή να μην αλλάξει τον τρόπο στην ομάδα του, να μην της αλλάξει τον τρόπο που χτίζει τις επιθέσεις, να μην πει δηλαδή στους κεντρικούς μέσους εσείς ανεβείτε πάνω και την μπάλα να την κουβαλήσουν οι στόπερ. Προτιμά να προσπαθεί να σπάσει το pressing, επειδή θα κάνουν καλύτερες επιλογές οι παίκτες του, είτε οι κάτοχοι της μπάλας, είτε αυτοί που είναι μακριά από την μπάλα και με τις κινήσεις τους δημιουργούν χώρους ή δίνουν επιλογές στον κάτοχο της μπάλας για να πάρουν πάσα. Νομίζω ότι θα σας έρχονται στο μυαλό καταστάσεις παιχνιδιού, ειδικά στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγάλει την μπάλα πάσα-πάσα από το δικό του μισό και δεν τα καταφέρνει, ή ο Παναθηναϊκός του Γιωβάνοβιτς προσπαθούσε πάσα-πάσα να βγάλει την μπάλα από το δικό του μισό και δεν τα κατάφερνε. Εχθές ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, γιατί ο προπονητής του δοκίμασε κάτι που η ΑΕΚ δεν το αντιμετώπιζε συχνά. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσαρμόστηκε, και ένα μέρος της εξήγησης για το γεγονός ότι ήταν καλύτερη ήταν και αυτό, ότι η ίδια έβγαινε πιο εύκολα από το pressing του Παναθηναϊκού, γιατί κατάλαβε τι πρέπει να κάνει και δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, γιατί κατάλαβε ότι οι ποδοσφαιριστές, οι δικοί της ποδοσφαιριστές, πρέπει κάπου-κάπου να αφήνουν τον προσωπικό αντίπαλο και να βγαίνουν στη ζώνη που είναι η ευθύνη τους για να κινηθούν και άρα να περιορίσουν τον χώρο για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να φαίνονται ψηλά γράμματα, αλλά εγώ λέω ότι στη δυναμική του παιχνιδιού αυτά έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο και λέω ότι επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο δείγμα του Τερίμ σε ένα ντέρμπι πρωταθλήματος και το πρώτο δείγμα απέναντι στην ΑΕΚ, το ότι κατάφερε να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία μπόρεσε να ματσάρει τα δυνατά στοιχεία της ΑΕΚ, ναι, είναι για να του το πιστώσεις. Αλλά δεν δημιουργεί και κανόνα. Πρέπει να δούμε πολλά ματς ακόμη για να πούμε αν ο Παναθηναϊκός του Τερίμ δεν αντέχει σε αυτές τις εντάσεις. Η ΑΕΚ όταν άλλαξε την ένταση της προπονήσης της στην πρώτη χρονιά του Αλμέιδα πέρσι, έβγαλε πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Παναθηναϊκός για την ώρα, καταγεγραμμένο κάποιον που να γνωρίζουμε, έχει βγάλει έναν, του Παλάσιος, που υπέστη μια θλάση και λείπει από τα παιχνίδια. Πρέπει να δούμε να κυλάει ένας μήνας, ίσως και παραπάνω, 50 μέρες, να δούμε αν μπορούν να αντέξουν σε αυτό το ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του. Αν αντέχουν, τότε ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει. Ναι, αυτό είναι. Ωραία. Αυτά, να πω και σήμερα μαζί μας τα Νόβμπετ. Αύριο αρχίζουμε να πηγαίνουμε στα μάτια του κυπέλου. Εννοείται. Ναι, ευχαριστούμε, Βασίλη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά και από τον Βασίλη Σαμπράκο. Διαιτητές ακόμα δεν έχουμε για την Τετάρτη. Το έχω πατήσει καμιά 70 ανανεώσεις. Δεν πειράζει. Εντάξει. Θα πάρει την κρέμα ο Ζαγόρας. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι παίζουν, ρε φίλε. Σωστά, την Τετάρτη. Σωστά. Τους διαιτητές θέλεις. Χαιρετούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά το πέναλτι με Γιώργο Ζαγόρα, με Βασίλη Παπαδεοδόρου, με Μιχάλη Τσόχο. Και το πάρτι. Κάτι είπε χθες το post game. Και το πάρτι από το Σωτήρι. Κάτι έχει τον κύριο καθηγητή. Να κάνει, είπε, περιμένουμε. Ναι. Αποκαλύψει, κάτι τέτοιο είπε. Περιμένουμε. Πάμε να ντυθούμε. Να βάλουμε τα καλά μας για να πάμε στο πάρτι. Τα λέμε αύριο 12 η ώρα.